Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Εκτάκτως για απόψε η εκπομπή εκτός ορίων λόγω του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη του Πύργου σχετικά με τα σκουπίδια. Και λόγω της εορτής αύριο του Αγίου Νικολάου που ήταν δύσκολο να γίνει η εκπομπή. Πριν παρουσιάσω τους καλεσμένους, να πούμε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη. Έχει φτάσει στο έσχατο σημείο, δεν αντέχει άλλο η πόλη τους ορούς των σκουπιδιών. Έχουμε γίνει περίγελο σε όλα τα site, ακόμα και ευρωπαϊκά site, αφού τα παιδιά που φιλοξενούνται για το φεστιβάλ κινηματογράφου, το 16ο φεστιβάλ κινηματογράφου, φροντίζουν καθημερινά να γυρίζουν μεταξύ τους διάφορα ντοκιμαντέρ με φόντο τα σκουπίδια και να τα στέλνουν από τις χώρες που έχουν έρθει. Το θέμα αυτό για να το συζητήσουμε θα παρουσιάσω τους καλεσμένους απόψε. Επίσης να πούμε ότι ήταν καλεσμένος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητος, ο κύριος Φραγκαντώνης Παναγιώτης, δεν έχει έρθει ακόμη. Εμείς θα τον περιμένουμε για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Εάν νομίζει ο κύριος Φραγκαντώνης ότι μπορεί με το δικό του σκεπτικό να φύγει ξεκρέμαστη μια εκπομπή ή να μην θέλει να παρουσιαστεί γιατί νιώθουν ενοχές, να το πούμε και αυτό, με χαρά του. Πάντως εμείς την καρέκλα την αφήνουμε καινή, να τη δείξει η κάμερα, είναι καινή εκεί, παραμένει. Εάν δεν μπορεί ο κύριος Φραγκαντώνης για οποιοδήποτε λόγο να έρθει, να επικοινωνήσει μαζί μας, ή αν νομίζει και έχουν το θάρρος της γνώμης κάποιος από τη Δημοτική Αρχή του Πύργου να έρθει να αντικαταστήσει και να μας πει για το πρόβλημα αυτό το σοβαρό, η καρέκλα περιμένει, εμείς θα τον δεχθούμε ευχάριστα. Να προχωρήσω στους υπόλοιπους καλεσμένους της εκπομπής μας απόψε. Είναι η κυρία Πινελόπη Γαλανοπούλου, πρόεδρος περιβαλλοντικής δράσης. Ηλίας, καλησπέρα κυρία Γαλανοπούλου. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Γιώργος Αντριόλας, Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Σύγχρονος Πύργος. Καλησπέρα κύριε Αντριόλα. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου και καλησπέρα και στους ακροατές σας αλλά και στους εκλεκτούς συνομιλητές για απόψη. Και ο κύριος Αθανάσιος Καραγκούνης, ιατρός καρδιολόγος. Θα μου πείτε τι σχέση μπορεί να έχει ένας γιατρός σε μια εκπομπή. Έχει και πρωτεύοντα ρόλο κιόλας λόγω ότι κινδυνεύουν ζωές από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Πύργο. Καλησπέρα κύριε Καραγκούνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, είπαμε εμείς αυτά που είχαμε να πούμε. Πριν όμως προχωρήσουμε και να αρχίσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να έχουμε μια επικοινωνία με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιάννη Σπυρούλη, να μας πει την κατάσταση που επικρατεί στον Πύργο, τι γίνεται, ό,τι πληροφορίες έχει, τις τελευταίες πληροφορίες. Σε μισό λεπτό θα είναι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Γαλανοπούλου να μας πει. Ωραία, έχουμε τον συνάδελφο, τον Γιάννη Σπυρούλη, στον αέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Από την πόλη του Πύργου, περιμετρικά αυτή σε επικρατεί μια θερμοκρασία γύρω στους 4 βαθμούς και αρχίζουν να δημιουργούνται τις συνθήκες παγετού και κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί ευτυχώς που κάνει κρύο και μπορούμε να αντέξουμε ως ένα βαθμό, σε ποιο βαθμό τέλος πάντων, την κατάσταση με τα σκουπίδια, γιατί αν ήταν καλοκαίρι νομίζω ότι θα είχαμε μεταναστεύσει για άλλη περιοχή, για άλλη πόλη, για κάπου αλλού. Η κατάσταση είναι εκρηκτική μέσα στην πόλη και στα χωριά του Δήμου Πύργου, όπου τα βουνά, τα σκουπίδια πλέον απειλούν τους κατοίκους, όχι μόνο τη δημόσια υγεία, κοντεύουν να μας σκεπάσουν τις περισσότερες περιοχές από όπου τα συναντάμε. Σκουπίδια λοιπόν πάντως στην πόλη του Πύργου και κάθε απόπειρα απομάκρυσής τους δεν στεύθηκε με επιτυχία, όλες έχουν στεφθεί με αποτυχία. Η προσπάθεια εναπόθεσης σε μία δοδοτημένο χώρο στην περιοχή της Κάστας στο Καβούρι, στην πηγή κοινότητα Γρανιτέικα,
εχθές ήταν αποτυχημένη, καθώς λίγοι κάτοικοι έφτασαν για να σταματήσουν την διαδικασία, και εφόσον δεν υπήρχε άδεια δεν μπορούσε να προχωρήσει τίποτα από την πλευρά του Δήμου. Μία δεύτερη απόπειρα έγινε χθες αργά τη νύχτα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κοντινή περιοχή επίσης στον πύργο, αλλά και εκεί οι συνθήκες δεν βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθεί. Νωρίτερα είχαν πληροφορηθεί μία άλλη προσπάθεια στην περιοχή της Αγκινάρας, και εκεί δεν προχώρησε, και το αδιέξοδο παραμένει στην πόλη του Πύργου με το θέμα των σκουπιδιών. Να πούμε ότι σήμερα με πληροφορίες ο Δήμαρχος Πύργου κ. Μάκης Παρασκευόπουλος και οι συνεργάτες του σήμερα το πρωί βρέθηκαν στην Πάτρα και συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη της Ελλάδας, τον κ. Κατσιφάρα, ζητώντας μέσα στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης την οποία έχει κηρυχθεί εδώ και μήνες ο Δήμος του Πύργου και ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας, να υπάρξει μια άδεια, μια τέλος πάντων νομιμότητα ή νομιμοφάνεια στο να χρησιμοποιηθεί ένας μη αποδεδοτημένος χώρος, πάντα είπαμε στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης, ώστε να γίνει η εναπόθεση των σκουπιδιών χωρίς να εμποδιστεί από κατοίκους με το πρόσχημα της νομιμότητας. Δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο οικόπεδο, κάποιο τοπογραφικό, κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που νομίζω ότι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν αύριο, που ολοκληρώνεται και η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών μέσα στο πενθήμερο, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο, οπότε νεκρώνουν τα πάντα. Ο Δήμος πλέον περιμένει να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση όπου θα επιτρέπει την μεταφορά και εναπόθεση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πύργου στον Χιτά της Φυλής. Είναι για 4.500 τόνους. Σε αυτή τη ρύθμιση λοιπόν, ώστε να πάρει ανάσα η πόλη. Αλλά όπως φαίνονται, όπως δείχνουν τα πράγματα, εμείς θα παραμείνουμε και το Σαββατοκύριακο στον Δήμο του Πύργου με τα σκουπίδια αγκαλιά, και ελπίζουμε να μην υπάρχει... Να μην μείνουμε και τα Χριστούγεννα. Όχι, πιστεύω ότι τη Δευτέρα, αυτό πιστεύουμε και, και στη Δημοτική Αρχή, ότι τη Δευτέρα θα απομακρυνθούν, θα αρχίσει η απομάκρυνση των σκουπιδιών, αν και σύμφωνα με κάποιες άλλες πληροφορίες, ίσως γίνει μια προσπάθεια με τη δημιουργία ενός άτυπου σταθμού μεταφόρτωσης, να φύγουν κάποια σκουπίδια με νταλίκες, ακόμη και αύριο, αν αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει να πούμε ότι μια τέτοια κίνηση έγινε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Συντριάδας, όχι στον όρχο που βρίσκονται ήδη σταθμευμένα τα απορριμματοφόρα και τα φορτηγά του Δήμου, αλλά δίπλα στις εγκαταστάσεις του Πανηλιακού, όπου και εκεί είναι ένας δημοτικός χώρος με άλλου είδους απορρίμματα, κυρίως με κλαδέματα, ακριβώς δίπλα στα θερμοκήπια. Όμως και εκεί οι κάτοικοι αντέδρασαν και παρενέβησαν, κάλεσαν την αστυνομία και σταμάτησε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία δημιουργίας, όπως είπα και πριν, ενός άτυπου σταθμού μεταφόρτωσης για να φύγουν κάποιοι τόνοι σκουπιδιών από την περιοχή. Ο Δήμος, αντιλαμβανόμενος και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε ευαίσθητους χώρους όπως είναι οι σχολικές μονάδες, οι εκκλησίες ή το νοσοκομείο, έκανε κάποια αποκομιδή ποσοτήτων σκουπιδιών με κάποια φορτηγά που βρέθηκαν διαθέσιμα ώστε να φορτωθούν και όχι να γίνει κάπου εναπόθεση, απλά να φορτωθούν στα φορτηγά, να φύγουν από το σημείο που είναι, γιατί η κατάσταση είναι αφόρητη και φυσικά δεν μπορούν να κινδυνεύουν μικρά παιδιά από αυτό που επικρατεί στην πόλη. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πύργου, ο κύριος Νίκος Νικολακόπουλος, με δηλώσεις του νωρίτερα το μεσημέρι στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επισήμανε τους κινδύνους που υπάρχουν από την παραμονή των σκουπιδιών μέσα στην πόλη, όχι μόνο για τις πλημμύρες, αλλά πλέον και για πυρκαγιές μετά από κακόβουλη ενέργεια, όπου επισήμανε ακριβώς πως αν υπάρξει μια φωτιά σε κάποιο από τα βουνά, όπως λέμε, των σκουπιδιών, θα κινδυνέψουν και άνθρωποι και περιουσίες. Και είναι πάρα πολύ εύκολο από μια τέτοια έφλεκτη ύλη, όπου δημιουργούνται ούτως ή άλλως λόγω του είδους των απορριμμάτων και αέρια, θα κινδυνεύσουν και θα είναι πολύ μεγάλη φωτιά και θα κινδυνεύσουν και κτίρια.
Και αν αρχίζουν να μεταδίδονται φωτιές σε κτίρια από σκουπίδια, τότε καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για κάποια γειτονιά, για κάποιο σημείο του πύργου. Θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την πόλη. Γιάννη, να θίξουμε και λίγο το θέμα, έτσι για να μην τα αφήσουμε να είναι στον αέρα. Είχαμε και μια προσφορά από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, θα το συζητήσουμε βέβαια και με τους καλεσμένους μας απόψε, που παραχώρησε χώρο προκειμένου να μεταφερθούν σκουπίδια, αλλά δεν έγινε δεκτό από τη Δημοτική Αρχή. Ξέρει κάτι? Νομίζω ότι αυτό ξεκαθάρισε χθες και στο διάγγελμα, μάλλον κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος, και ο Δήμαρχος Πύργου. Ότι ήταν μικρός ο χώρος. Τέθηκε το θέμα, ναι, και είπε ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη, αλλά δεν είναι κατάλληλος για να διευκολύνει τις ανάγκες αυτή τη στιγμή του Δήμου. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι τα σκουπίδια θα παραμείνουν καθόλου τη διάρκεια του τριημέρου μέσα στην πόλη, και στο μόνο που ελπίζουμε είναι να υπογραφεί όσο το συντομότερο δυνατόν αυτή η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να αρχίσει άμεσα η απομάκρυνση. Και από τη στιγμή που θα υπογραφεί αυτή η απόφαση, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και η Δημοτική Αρχή πλέον έχει περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση, δεν θα καθυστερήσει καθόλου πλέον με την απομάκρυνση των σκουπιδιών. Τα σκουπίδια θα φύγουν γρήγορα. Βέβαια είναι πολύ μεγάλος ο όγκος, αλλά εμείς ελπίζουμε πως πολύ γρήγορα θα καθαρίσει η πόλη. Γι' αυτό άλλωστε Κώστα, κυρίες και κύριοι, έχει ζητήσει και τη συνδρομή εθελοντών ή και επαμοιβή φορτηγών, ιδιοκτητών φορτηγών και άλλων μέσων, ώστε να, ο Δήμαρχος Πύργου, ώστε να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατόν τα σκουπίδια από την πόλη. Βέβαια είπαμε, ελπίζουμε πως δεν θα συμβεί κάτι χειρότερο, δεν θα υπάρξει κάποια δυσάρεστη εξέλιξη άλλη στο θέμα των σκουπιδιών. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, που κάνει κρύο και δεν είναι καλοκαίρι και έχουμε διτώσει από πάρα πολλά πράγματα, από μία παραμονή των σκουπιδιών στον δρόμο που νομίζω ότι ημερολογιακά φτάνει σήμερα την 33η μέρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, για την παρέμβαση. Νομίζω ότι ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Σπυρούνης έδωσε μια σαφή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί και πήρατε και μια γενική πάλι άποψη σχεδόν τι έχει γίνει και τι σημαίνει αυτές τις μέρες, έτσι. Για το τελευταίο θέμα που είπαμε για τη δωρεά του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη προκειμένου να αδειάσει η πόλη από τα σκουπίδια, μιλάμε για μια έκταση στην πληροφορίες λένε στην περιοχή Φραγκαπηδήματος, γύρω στα 3 στρέμματα. Βέβαια ο Δήμαρχος είπε ότι ο χώρος είναι μικρός, τα 3 στρέμματα, και δεν βολεύει αυτή τη στιγμή, δεν είναι κατάλληλος ο χώρος. Άλλες πληροφορίες λένε ότι δεν είναι ηλεκτροδοτούμενη η περιοχή και έχουμε πρόβλημα με ρεύμα. Μάλιστα βρέθηκε ιδιώτης και είπε, παραχωρώ εγώ γεννήτρια ώστε να υπάρχει και ρεύμα επάνω, πάλι απερίφθη από τη Δημοτική Αρχή. Εάν όλα αυτά που λέμε εμείς απόψε κάποιος μας ακούει από τη Δημοτική Αρχή, είτε ο Δήμαρχος είτε κάποιος άλλος αντιδήμαρχος ή οποιοδήποτε άλλο από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέμβει ή αν θελήσει να έρθει να είναι παρόν εδώ δεκτός, θα τον περιμένουμε. Αλλά ιδιαίτερα θα περιμέναμε τον κύριο Φραγκαντώνη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριώτητος, ο οποίος ενώ είπε σχέδιο ότι θα είναι απόψε παρόν και θα συμμετέχει στο πάνελ, απόψε προσπαθούσαμε πολλές φορές να επικοινωνήσουμε μαζί, το τηλέφωνο ήταν κλειστό. Δεν ξέρω ποια θα είναι η δικαιολογία που θα δώσει. Έτσι, όχι σε εμάς. Δεν ήρθε, έκανε την επιλογή του με γεια του με χαρά του. Στους πολίτες του Πύργου, έτσι, γιατί έχει ανακοινωθεί η εκπομπή, έχει ανακοινωθεί ποιοι θα συμμετέχουν στην εκπομπή, άρα αυτός είναι έκθετος στο κόσμο, έξω, για το πλέον θέμα των σκουπιδιών και όχι η εκπομπή, ούτε το κανάλι, έτσι. Υπάρχει δικαιολογία, κύριε Θεοδόρου. Δεν ξέρω ποια θα είναι η δικαιολογία, εμείς περιμένουμε κάποιον από τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση. Αν ήθελε ο Δήμαρχος, ακόμα καλύτερα, έστω και τηλεφωνικά, θα μπορεί να παρέμβει στην εκπομπή. Να πούμε ότι η εκπομπή μπορεί να την παρακολουθήσετε όσοι
δεν είσαστε μπροστά στο τηλεοπτικό δέκτη από το site μας, από το site του σταθμού, το www.tvcosmos.gr. Μπορείτε ζωντανά, έτσι. Να περάσουμε και στο καλεσμένο μας, την κυρία Γαλανοπούλου, μια πρώτη εικόνα και μετά θα πούμε στα θέματα μας. Μια πρώτη εικόνα, πώς βλέπετε την κατάσταση, έτσι. Και σαν εκπαιδευτικός, και μια και το πρόβλημα υπάρχει περισσότερο στα σχολεία. Να, είναι γεγονός ότι το πρόβλημα είναι πολύ έντονο, ειδικά στα δημοτικά σχολεία, τα οποία, εντάξει, είναι στις πολύ πυκνές, πυκνά κατοικημένες, έτσι, περιοχές. Δηλαδή δίπλα στο χώρο που κατοικούμε και κοντά σε εσάς, έτσι, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι σχετικά κοντά, στην Αγία Βαρβάρα. Πλέον το ταξίδι των, και με τις παραμικρές βροχές, αλλά επειδή έχουμε και τους επισκέπτες που βρίσκονται στους κάδους και αδειάζουν τους κάδους και τις σακούλες, οι γάτες, τα ποντίκια και τα παιδιά που πάνε στα φροντιστήρια τα απογεύματα, είναι εντελώς ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είμαστε στην εγκατάλειψη, κύριε Θεοδωρού. Όπως είναι εγκατελειμμένα τα σκουπίδια στους δρόμους, επίσης σε μια εγκατάλειψη βρίσκονται και οι πολίτες αυτή τη στιγμή. Όλοι μας. Στους χώρους τώρα, στην αγορά, επίσης το πρόβλημα είναι τεράστιο, σε σημείο που υπάρχουν, θα έλεγα, οι φωνές της αγανάκτησης του κόσμου, που θα ήθελε με ένα μαγικό, έτσι, ραβδί να εξαφανιστούν τα σκουπίδια. Και επειδή η πληροφορία που είναι ανύπαρκτη δεν υφίσταται, να εξαφανιστούν και ας πάνε οπουδήποτε. Δηλαδή, το αν θα επέστρεφαν στον ίδιο χώρο στον οποίο δόθηκε μάχη με τους ανθρώπους μέρα και νύχτα, με εμάς, σαν περιβαλλοντική δράση στον νομό. Αν θα επέστρεφαν λοιπόν τα σκουπίδια, ακούσαμε και αυτό, αυτή μάλιστα, την εκτίμηση. Μάλιστα. Δεν θα να, τους επηρέαζε. Θα τα πούμε όλα απόψε, θα τα θέσουμε στο τραπέζι. Τον κύριο Γιώργο Αντριόλα και νομίζω ότι θα έχει ένα λόγο παραπάνω, μια και είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σαν Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης Σύγχρονος Πύργος. Κύριε Αντριόλα, πώς βλέπετε την κατάσταση του πύργου, είσαστε υπερήφανοι στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όταν μαζεύεστε εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσετε και έξω γίνεται αυτό το χάλι, πόσο υπερήφανοι είσαστε σαν Δημοτική Αρχή? Γιατί και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση είναι ένα, δεν μπορεί να είναι. Δημοτική αρχή. Ούτε ενιαία είναι, ούτε δημοτική αρχή, συγγνώμη κύριε Θεοδόρου, είναι η μειοψηφία. Εδώ δεν υπάρχει κοινοβουλευτικό σύστημα, για να τα λέμε μία ξεκάθαρα. Δηλαδή, τι εννοώ, ο Δήμαρχος, αποκλειστικά ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή, η οποία συγκροτείται από άτομα που έχουν την πλειοψηφία, είναι αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν την πολιτική τους. Δεν είναι κοινοβουλευτικό το σύστημα. Ο Δήμαρχος έχει 4 χρόνια και είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις γιατί έχει την πλειοψηφία. Ο ρόλος, δυστυχώς έτσι είναι ο νόμος. Ο ρόλος της μειοψηφίας είναι καθαρά να ελέγχει και να προτείνει. Σε αυτά λοιπόν μπορεί να μας ελέγξει και εμάς ο κόσμος και θα πούμε, θα συζητήσουμε. Θα πούμε στη συνέχεια. Ένα μικρό σχόλιο μόνο θέλω να πω. Διότι θεωρώ μεγάλη προσβολή το ότι σήμερα δεν είναι εδώ, όταν υπάρχει ένα τέτοιο κρίσιμο πρόβλημα, τόσο μεγάλο και έντονο πρόβλημα, που δεν είναι εδώ κάποιος εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής. Ο σχολιασμός που θέλω να κάνω στην αρχή είναι ότι ξέρουμε τι κάνει τα βράδια ο κύριος Φραγκαντώνης. Το είπε μόνος του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα σε μια σύσκεψη. Προφανώς θα ασχολείται και πάλι με χειρουργικό τρόπο, ψάχνει να βρει περιοχές που θα θάψουν τα σκουπίδια. Το έχει πει ο ίδιος. Επίσημος φορέας, αντιδήμαρχος πόλης, έλεγε ότι με χειρουργικό τρόπο τα βράδια ψάχνουν που θα θάβουν σκουπίδια. Τα σκουπίδια δηλαδή, η Δημοτική Αρχή, το σχέδιό της είναι να παίρνει σκουπίδια. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα μιλήσω, ήταν πολύ κατατοπιστικός και πολύ εύστοχος ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο κ. Σπυρούνης, συνάδελφος δικός σας, σε αυτά τα οποία είπε. Θέλω να πω μόνο δύο επισημάνσεις. Καταρχήν, η στάση του κ. Φραγκαντώνη έχει συνέπεια. Και έχει συνέπεια σε σχέση με τη στάση που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αρχή. Είναι άλλη μια απόδραση από τον κοινωνικό διάλογο και από τον κοινωνικό έλεγχο. Έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επί 3 χρόνια θα συζητήσω και θα μιλήσω για την τελευταία θητεία. Μπορώ να μιλήσω και για την προηγούμενη. Ωραία. Και για την προηγούμενη. Μην προχωρήσουμε, να δώσουμε και το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο. Το κλείνω. Μία πρόταση. Ναι. Ζητούσαμε συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ποτέ δεν μας εδόθη ο λόγος, ενώ είχαμε προτάσεις οι οποίες μπορούσαν να μειώσουν τον όγκο των απορριμμάτων από την επόμενη μέρα το πρωί. Όχι από την επόμενη μέρα, εάν τις εφάρμοζα. Ανταυτού ακολούθησε μια καταστροφική πολιτική. Θα συζητήσουμε
θα συζητήσουμε και για τις ευθύνες της αντιπολίτευσης. Όποτε θέλετε. Εγώ είμαι εδώ ανοιχτός να τις ακούσω. Θα αναλάβω τις ευθύνες που αναλογούν και σε μένα, αλλά και στην παράταξη την οποία εκπροσωπώ και πιστεύω θα γίνει μια ζήτηση. Εμείς το διάλογο δεν τον φοβόμαστε. Ωραία. Να περάσουμε και στον κύριο Καραγκούνη να μας πει οι κίνδυνοι που ελοκεύουν με τα σκουπίδια σε κοινή θέα. Εάν, κύριε Θεοδόρου, τα σκουπίδια δεν έβλαπταν την υγεία μας και δεν υπήρχε ο φόβος να αρρωστήσει ο κόσμος και αν δεν είχαμε λόγο σαν γιατροί να επισημάνουμε τους κινδύνους ή να προτείνουμε τρόπους να προστατεύσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τον τρόπο από τον οποίο μπορεί να υποστούν ασθένειες από τα σκουπίδια, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Εγώ έχω στόχο να ευαισθητοποιήσω αυτούς που είναι αρμόδιοι με διάφορα πράγματα που θα πω, να προσπαθήσουν να διώξουν αυτό το κακό από τον τόπο μας, τον εφιάλτη αυτόν, και στη συνέχεια που θα πούμε και λίγες λεπτομέρειες παραπάνω, γιατί δεν μπορώ να τα πω όλα τώρα, στον πρώτο γύρο, ήθελα να σου πω το εξής. Το σπίτι το δικό μου απέχει από τα σκουπίδια 15 μέτρα. Προς τη μία κατεύθυνση. 15 μέτρα με 20 προς την άλλη κατεύθυνση. Και πριν να έρθουμε εδώ πάλι άλλοι ένα, σταυροειδώς δηλαδή, με έχουν περικυκλώσει τα σκουπίδια. Φαντάζομαι τον κάθε πολίτη τον έχουν περικυκλώσει κατά αυτόν τον τρόπο, διότι η σωρή των σκουπιδιών είναι ανά 20-30-50 μέτρα. Η μπόχα λοιπόν έχει φτάσει μέσα στα υπνοδωμάτια μας. Η μπόχα. Για να έρθω εδώ πέρασα μπόχα. Δηλαδή κοίταζα που έχει σκουπίδια για να φύγω από το άλλο στενό. Και μου θύμισε πριν από χρόνια που είχε ξανασυμβεί. Βρήκατε στενό για να περάσετε χωρίς σκουπίδια. Σε κάθε γωνία λοιπόν, όπως γίνεται ο πόλεμος εντός των πόλεων, Αντάρκτικο που πηγαίνουν με τα αυτόματα και κοιτάνε από γωνία σε γωνία που υπάρχει ο εχθρός, αυτό κοιτάζω κι εγώ μέχρι να φτάσω. Έξω δεν βρέχει τώρα, αλλά αν δείτε τους δρόμους, είναι όλη γνηστρία. Βρεγμένη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι τα ζουμιά από τα σκουπίδια που κυλάνε στους δρόμους. Έτσι και γλιστρήσει ένας εκεί και πέσει κάτω, ό,τι μικρόβιο έχει εκεί μέσα το πήρε και το πήγε σπίτι του. Ακόμη και εγώ και οποιοδήποτε πολίτης που θα πατήσει αυτά τα υγρά, πάλι θα τα μεταφέρει στο σπίτι του με τις πατούσες του. Και αν ξεχασμένος πιάσει τα παπούτσα του και λερώσει τα χέρια του και ξεχασμένος δεν τα πλύνει και ξεχασμένος πιάσει την τροφή του, αυτός θα αρρωστήσει. Μάλιστα. Πριν από λίγα χρόνια πάλι είχε συμβεί κάτι παρόμοιο. Και έγραψα στην εφημερίδα πάλι ένα τέτοιο άρθρο που είχα γράψει προχθές. Και προς την Ομαρχία τότε, γιατί ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος. Και την επόμενη μέρα είπε ο τότε νομάρχης στον αντίστοιχο Δήμο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Δήμαρχος τότε, γιατί έχουν περάσει τα ώρα, ότι αν δεν διώξετε τα σκουπίδια αύριο, σας υποκαθιστούμε. Σας υποκαθιστούμε σημαίνει, δεν ξέρω με φορτηγά με τι, θα έπαιρνε την πρωτοβουλία και θα τα... Την επόμενη μέρα όμως έφυγαν τα σκουπίδια. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ έβγαλα στην εφημερίδα προχθές ένα κειμενάκι για να ευαισθητοποιήσω λίγο τον κόσμο και τους διοικητικές υπηρεσίες εδώ, προς τον Δήμαρχο και προς τον Δήμο Πύργου και προς οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο. Το κειμενάκι αυτό έλεγε για τους κινδύνους περιληπτικά που θα. Αν μου δώσετε την ευχαίρεια, στη συνέχεια θα τα αναπτύξω κάπως. Και το έστειλα στην εφημερίδα. Απάντηση βέβαια δεν πήρα. Αυτό έγινε την Πέμπτη νομίζω. Την Παρασκευή είχα φύγει για την Αθήνα και με κάλεσε ο εισαγγελέας. Εγώ όπως ήμουνα στην Αθήνα ήδη, είχα ξεκινήσει δηλαδή, και τους είπα θα πάω όταν θα γυρίσω, γύρισα απόψε, αύριο θα πάω εκεί, δεν ξέρω τι θέλει να με ρωτήσει. Μάλιστα. Να πούμε, μου δίνετε μια πάσα να πούμε ότι ο ίδιο μετά την αυταπάγγελτη δίωξη του εισαγγελέα έχουν κληθεί. Εχθές καταθέσαν οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων, σήμερα καταθέτουν λυκειάρχες και γυμνασιάρχες και αύριο έχουν κληθεί να καταθέσουν διευθυντές των γυμνασίων και των λυκείων της περιφέρειας. Έτσι, του Δήμου Πύργου για το θέμα αυτό και έχουν κληθεί και πρόεδροι φορέων για έχουν κληθεί. Και να σας δώσω και μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής ότι την Τρίτη στο Πλημελιωδικείο Πύργου δικάζεται ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο κύριος Φάμελος και ένας εργαζόμενος για ρήπανση περιβάλλοντος για την Αγκινάρα, θυμάσαι τότε που είχαν γίνει και έχει δίκη δηλαδή για ρήπανση περιβάλλοντος.
Κύριε Αντριόλα. Την ανοχή σας για πρώτη και τελευταία φορά να κάνω μία παρέμβαση σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Σε σχέση με τις επιπτώσεις που υπάρχουν από τα ανεξέλεγκτα απορρίμματα. Δεν είναι μόνο τα σκουπίδια που βρίσκονται μέσα στην πόλη του πύργου, είτε μέσα στα τοπικά διαμερίσματα. Έθιξε πριν ο συνάδελφος ο κ. Σπυρούνης και είπε για την παρέμβαση που έκανε ο διοικητής πυροσβεστικής. Ναι, την έχω εδώ μπροστά μου, να σας τη διαβάσω άλλη μια φορά, αν θέλετε, ολόκληρη όπως την έστειλε. Και θέλω να κάνω ένα σχόλιο αμέσως μετά να σας πω κάτι. Ναι, θέμα. Αποκομιδή απορριμμάτων από την πόλη του πύργου. Παρακολουθώντας τη συνεχιζόμενη κατάσταση μη αποκομιδής των απορριμμάτων στην πόλη του πύργου και διαπιστώνοντας πως δεν υπάρχει άμεση λύση, είναι επιβεβλημένο να σας ενημερώσω ότι πλέον υπάρχει ορατός και άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των πολιτών αυτής της πόλης, έτσι. Συγκεκριμένα, εκτός από το κίνδυνο των πλημμυρικών φαινομένων που μπορεί να πλήξουν την πόλη, λόγω ότι μπορεί να διασκορπιστούν, να βουλώσουν τα φρεάτια και να υπάρχει το πρόβλημα αυτό, λόγω του μεγάλου όγκου απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί και εμποδίζουν πλέον τη διαφυγή των υδάτων, υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα ανάφλεξης αυτών, κακόβουλη ενέργεια εντός παρενθέσεως, επειδή ο μεγαλύτερος όγκος των απορριμμάτων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ελοχεύει άμεσα ο κίνδυνος πυρκαγιάς και μετάδοσης αυτής σε παρακείμενα κτίρια, καθώς και απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων, ιδιαίτερων επιβλαβών για την υγεία των πολιτών. Παρακαλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες να ενεργήσουν άμεσα για την αποκομιδή των απορριμμάτων, τουλάχιστον από το κέντρο της πόλης του πύργου, για να αποφευχθούν πιθανόν δυσάρεστες καταστάσεις. Ο διοικητής Νικόλαος Νικολακόπουλος, Πύραυλος. Κύριε Θεοδόρο. Πυροσβεστική είναι αυτός. Πυροσβεστική. Ο ορατός κίνδυνος και ο εύκολα αντιληπτός είναι τα σκουπίδια που βλέπουμε στην πόλη του πύργου. Ο Αρμαγεδόν είναι το ποτόκι. Έχετε σκεφτεί, μια και υπόθηκε μέσα και τον κύριο διοικητή, εάν πάρει φωτιά το ποτόκι, τι θα γίνει αυτή τη στιγμή, όχι στην πόλη του πύργου, σε όλο τον ομό. Θα είναι τέτοιο το τοξικό νέφος, εάν μπορούμε να το αντιληφθούμε από αυτό το έγκλημα που έχει γίνει στο ποτόκι, που θα πρέπει να εκενωθεί η πόλη. Θα πρέπει να εκενωθεί, επιτρέψτε μου να πω χωρίς να κινδυνολογήσω, ο νομός. Φαντάζεστε εκατοντάδες τόνια απορριμμάτων, χιλιάδες τόνια απορριμμάτων που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατασβήσει στην πυρκαγιά να πάρουν φωτιά στο ποτόκι. Εγώ, επειδή μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κανέναν άλλον από τη Δημοτική Αρχή να παίρνει μια υπεύθυνη στάση για το θέμα στο ποτόκι, παρόλα τα όσα έχουν πει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, θα κάνω κι εγώ μια έκκληση στο διοικητή της πυροσβεστικής. Πρέπει άμεσα να επισκεφθεί το χώρο στο ποτόκι και να οργανώσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ΦΕΦ γίνει το χειρότερο από αυτά που δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος. Μάλιστα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς στο ποτόκι, πρέπει να υπάρχει σχέδιο άμεσης επέμβασης σε συγκεκριμένη θέση. Ο γιατρός, εδώ ο κ. Καραγκουνής, θα ξέρει και καλύτερα ίσως από εμάς, το τοξικό νέφος, το οποίο θα μπορεί με μία βροχή να μεταφερθεί στο έδαφος, να μεταφερθεί, για να μιλήσω κατά τις ατάκες του κυρίου Φραγκαντώνη, στο υπέδαφος και στον άνεμο, οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές. Δηλαδή, όχι, θα εκενωθεί η πόλη, το καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό. Θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, δεν θα υπάρχει μάλιστα τίποτα. Να πούμε και πάλι να επαναλάβω ότι ο καλεσμένος μας ο κύριος Φραγκαντώνης, ο οποίος είχε συνενέσει να είναι απόψε στην εκπομπή μας, είπαμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί, ενώ ίσως να φοβάται και τη συζήτηση, το διάλογο, έτσι, να φοβάται το διάλογο, γιατί σε προηγούμενη εκπομπή που τον είχε καλέσει και ήταν μόνος του και νόμιζε ότι θα έκανε μονόλογο, ήρθε, εμφανίστηκε. Κυρία Γαλανοπούλου, είστε πρόεδρος της Περιβαλλοντολογικής Δράσης Ηλίας. Μια οικολογικής οργάνωσης, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Πολλοί τώρα η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία του, κατευθύνουν τα βέλη εναντίον σας. Λένε ότι εσείς είσαστε η αιτία για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στον πύργο. Κάποια στιγμή και ο κύριος Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι πολίτες, έτσι, κάποια περιβαλλοντική δράση θα βρισκότανε. Συμβαίνει να είμαστε εμείς ή προέκυψε να είμαστε εμείς.
Προέκυψε λοιπόν να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύτηκαν εμάς αυτό το διάστημα, έτσι, με ειλικρίνεια, να εξομολογηθούν όλο αυτό που συνέβαινε το διάστημα, γιατί η χωματερία συγκεκριμένη, έτσι, είχε δεχθεί αποθέσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Προϋπήρχε ως λατομείο, μετά αποχαρακτηρίστηκε, προχώρησε, οι άνθρωποι δηλαδή δεχόντουσαν τα απορρίμματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα εις γνώση των κατοίκων. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε κρατηθεί μυστικό. Απλά δεν γνώριζαν μέχρι και την τελευταία στιγμή προ 60 ημερών, δεν γνώριζαν την εγκατάσταση, την αναμενόμενη μάλλον ιστορία με την εγκατάσταση ενός δεματοποιητή, ο οποίος θα αποτελούσε μία μόνιμη διαδικασία. Αυτό λοιπόν ήταν η απειλή της θέσης αυτής, της λίμνης, των κατοίκων και επίσης η απειλή στο Ιερό Ποτάμι του Αλφιού, το οποίο είναι 100 μέτρα ρέι κάτω από το Πρανές, ας πούμε, των λιμνών. Λοιπόν, εντάξει, να πω ότι μας τιμά το ότι τα βέλη έρχονται σε εμάς, γιατί εμείς τελικά, από ό,τι φαίνεται από την ανταπόκριση του κόσμου, έτσι, δεν παίρνουμε κατηγορίες. Ουσιαστικά, εκτεθειμένοι είναι άλλοι. Έτσι, το ότι προέκυψε μέσα από το δεκασέλιδο καταπέλτη του συνηγόρου, ο οποίος εμπεριστατωμένα από το α μέχρι και το ω, με αυτά που διαθέσαμε εμείς ως στοιχεία όλο αυτό το διάστημα, σε χρόνο ταχύτατο, έτσι, και από τις εκθέσεις που δεν είναι βέβαια επίσημες ακόμα, το επιθεωρητή περιβάλλοντος, ήρθαν στην επιφάνεια οι αλήθειες. Κάποια στιγμή λοιπόν συνέβη να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι τα δώσαμε στον κόσμο, τα έχουμε αυτή τη στιγμή και τα εισπράττουμε όλοι μαζί. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Η επόμενη μέρα είναι που απασχολεί και την περιβαλλοντική δράση και τους κατοίκους, αλλά και τους ιδίους, έτσι, το Δήμο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πρωτόγνωρο αδιέξοδο και οι κινήσεις αυτές οι σπασμωδικές, το ότι απουσιάζει ένας εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό, ένας παράγοντας, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη από όλους μας, εντός και εκτός. Εντάξει, θα έρθει, θα αλλάξει, η επόμενη μέρα έρχεται, έτσι. Και αν δεν θα έρθει από τους ιδίους, κάποιοι άλλοι θα θεωρήσουν και θα πάρουν πλέον τη δύναμη στα χέρια και θα προτείνουν. Ήδη προτάσεις γίνονται. Έχουν ξεκινήσει προτάσεις για το πώς θα μπορούσε άμεσα να έχει αυτή τη στιγμή, με μια αμεσότητα δηλαδή. Πριν περάσουμε στις προτάσεις όμως, θα ήθελα να σας πω και εσάς ότι με το υπαρκτό πρόβλημα στον πύργο το βλέπετε καθημερινά, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Οπωσδήποτε. Σοβαρό. Βεβαίως. Το βιώνουμε όλοι. Μολύνεται το περιβάλλον της πόλεως. Δεν είδαμε όμως εκεί να αντιδράσετε, να υπάρξει μια αντίδραση από τις οικολογικές οργανώσεις. Ότι τι γίνεται με αυτό. Μια δυναμική παρουσία των οικολογικών οργανώσεων δεν την είδαμε. Κοιτάξτε, δηλαδή, πήγαμε στις λίμνες, πάμε στην Αγκινάρα, πάμε στην περιοχή της Κάστας, πάμε εκεί δηλαδή που θέλει να πάει ο Δήμαρχος. Όχι, κάνω το συνήγορο του διαβόλου αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν υπερασπίζουμε κανέναν. Είμαι κατά όλων του χωσήματος των σκουπιδιών. Εντάξει. Εάν δεν γίνονται όπως πρέπει, με τους όρους που πρέπει. Έστω και προσωρινά. Έστω και προσωρινά να είναι όλα τα μέτρα που προβλέπονται. Δηλαδή, το νάιλον, να μην υπάρχει διαρροή των υγρών, το έδαφος, τι έδαφος είναι εκεί που θα φορτούν, αν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας σε ψηλά στάθμη, και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εάν στην τύχη επιλέγουμε ένα μέρος και πάμε και ταχώνουμε, δεν μ' αρέσει αυτό. Γιατί όμως οι οικολογικές οργανώσεις απουσιάζουν αυτή τη στιγμή από την κατάσταση που βιώνει ο πύργος? Ναι, να, εντάξει. Θα μιλήσω για την περιβαλλοντική δράση, γιατί από ό,τι γνωρίζω υπάρχει αντίστοιχα. Υπάρχει οικολογική κίνηση στο πύργο, η οποία μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει, αλλά δεν έχω διαβάσει ούτε ένα άρθρο, ούτε μία διαμαρτυρία από την οικολογική κίνηση, τη συγκεκριμένη που υπάρχει στο πύργο, στο νομό, θα έλεγα. Από εκεί και έπειτα, είναι γεγονός ότι και η περιβαλλοντική δράση δεν μπορεί συνεχώς να βρίσκεται στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες, να καταγγέλει, να διαμαρτύρεται. Δώσαμε, μάλλον υποθέσαμε και θα έλεγα
το εισπράττουμε, έτσι. Δώσαμε ένα κλίμα ευαισθητοποίησης, περάσαμε μάλλον ένα μήνυμα στον κόσμο. Οι πολίτες έχουν δύναμη στα χέρια τους. Δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική δράση των 50, 60, όποιων μελών, όσων μελών τέλος πάντων, η οποία θα περάσει στην επόμενη κίνηση που λέγεται πάλι διαμαρτυρία για τον τόπο. Έχουμε κάνει τα έγγραφά μας, τα έχουμε διαθέσει υπόψη, αλλά όχι σε τοπικό επίπεδο, όπως δεν κάναμε βέβαια και στην προετοιμασία όλες αυτές τις διαδικασίες, η οποία είχε πολύ μεγάλη έτσι, διακριτικότητα ως προς το τι αναμένεται. Εμείς γνωρίζαμε ότι όλα αυτά που προωθούμε, ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας που διαθέσαμε όλα τα έγγραφα, αυτά ανακοινώθηκαν πάρα πολύ αργά. Έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως γνωρίζετε υπήρξαν και κινήσεις οι οποίες αποτελούσαν και απειλή πολλές φορές. Έτσι, έπρεπε λοιπόν να προσέχουμε από τη μια, από την άλλη δώσαμε ένα μήνυμα. Μπορούσε και ο κόσμος, και ο εμπορικός σύλλογος, και ο σύλλογος ο ιατρικός να το πάρει και να περάσει. Τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση ήταν οριακή, κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα. Να μην είναι μόνο η οικολογική, η περιβαλλοντική δράση του νομού. Μάλιστα. Πάντως, εγώ διαφωνώ στην τοποθέτησή σας που είπατε ότι υπάρχει τοπική οικολογική οργάνωση που δεν είδαμε κάποιο άκρο. Ίσως μου διαφεύγει, δεν γνωρίζω, αλλά δεν είδα κάποια κινητοποίηση. Όταν υπάρχει οικολογική, όπως λέγεται, η περιβαλλοντική δράση ηλία, δεν υπάρχουν όρια. Έτσι. Όχι, όρια σίγουρα δεν υπάρχουν. Από την άλλη υπάρχουν. Όπως το κάνουν οι δεσποτάδες με τις Μητροπόλεις, έτσι. Κάθε άλλο. Η Μητρόπολη αυτή ανήκει στον τάδε Μητροπολίτη, δεν έχουμε δικαίωμα, πρέπει να πάρουμε άδεια για να πάμε στη Μητρόπολη του, έτσι. Κάθε άλλο. Οικολογικές οργανώσεις και μην θέλουν. Εντάξει, ότι έπεσε ένα βάρος σε εσάς, γιατί κάνατε έναν αγώνα για την περιοχή της Λίμνες, είναι γεγονός. Αλλά όχι ότι αυτό ήταν αιτία να μην. Γιατί ο κόσμος δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη σε εσάς παρά σε άλλους, έτσι. Υποθέτω, αλλά στην πράξη όμως ποια ήταν η εμπιστοσύνη, πώς τοποθετήθηκαν. Να δούμε όμως και τι κάνει και η αντιπολίτευση, έτσι. Κύριε Αντριώλα, τι κάνει η αντιπολίτευση για αυτό το θέμα. Απειλήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εάν σε 48 ώρες δεν φύγουν, δεν μαζευτούν τα σκουπίδια, θα προβείτε δικαστικά, έτσι. Το κάνατε. Καταρχήν, κύριε Θεοδόρου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα συμμετέχω, δεν συμμετέχουμε σαν παράταξη, σε αυτόν τον ηθικό εκβιασμό, τον οποίο επιδιώκει απέναντι στους πολίτες η Δημοτική Αρχή, στο ότι πείτε μας τι να κάνουμε ή εσείς ποια είναι η πρότασή σας. Οι πολίτες δεν φταίνε. Οι πολίτες βγαίνουν μπροστά, και όπως και όλες οι οργανώσεις αυτές, οι οικολογικές, οι οποίες δεν θα είχαν κανένα λόγο ύπαρξης αν η Δημοτική Αρχή ή το κράτος γενικότερα, αυτοί που έχουν την ευθύνη διοίκησης, έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Άρα οι άνθρωποι αυτοί έρχονται και προσπαθούν να καλύψουν ένα κενό. Πάμε τώρα στο ποια είναι η θέση δική μας και τι έχουμε κάνει εμείς. Βλέποντας ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο επί μακρόν χρονικό διάστημα δεν ερχόταν να συζητηθεί το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε πρώτο θέμα μετά από καιρό η διαχείριση των απορριμμάτων, χωρίς ωστόσο να ακούσουμε καμία πρόταση από τον Δήμαρχο, τίποτα. Το μόνο το οποίο μας είπε ότι θα πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και δεν ζήτησε ούτε καν μία ομόφωνη απόφαση, κάτι να υπάρχει, να το έχει σαν όπλο για να πάει εκεί. Το τι έγινε μετά τη συζήτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν είχαμε ποτέ και καμία ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή. Καμία ενημέρωση. Για να δούμε από εκεί και πέρα τι πρόκειται να γίνει. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το κενό που υπήρχε, σαν τελευταίο μέσο πίεσης, είπαμε, και το είπε και ο κύριος Δημόπουλος, είπαμε προκειμένου να προκαλέσουμε τις καταστάσεις, ίσως να προκαλέσουμε κάποια αντίδραση, διότι κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή για τα σκουπίδια, και θα πούμε, όποτε με ρωτήσετε θα σας πω και τι είχε κάνει η παράταξη Σύγχρονος Πύργος και ποιο είναι το πρόγραμμά της και από εδώ και πέρα. Είπαμε το εξής, ότι σας δίνουμε 48 ώρες περιθώριο προκειμένου να δούμε τι θα κάνετε. Να μαζέψετε τα σκουπίδια από την πόλη. Οι 48 ώρες πέρασαν, υπήρξε μία δίθεν ενεργοποίηση. Εμείς πήγαμε στον κύριο Εισαγγελέα, ζητήσαμε μία ενημέρωση,
γιατί από εδώ και πέρα δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη πια στη Δημοτική Αρχή, αφού θεωρούμε ότι όλα τα διαγγέλματα τα οποία βλέπουμε καθημερινά είναι υποκριτικά, αποφεύγουν, αποδρούν από το Δημοτικό Συμβούλιο συνέχεια. Μόνο μέσω διαγγελμάτων σε εφημερίδες και μέσα προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Πήγαμε στον κύριο Εισαγγελέα και του ζητήσαμε μία ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι μία προσφυγή ή οτιδήποτε προκειμένου να ζητηθούν ευθύνες δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μία μέρα. Πρέπει να ερευνηθούν πράγματα, πρέπει να ερευνηθεί η νομοθεσία και όλα αυτά. Αλλά ποιο είναι το μείζον ζήτημα το οποίο πρέπει όλους να μας απασχολήσει? Και άλλη φορά ο Δήμος Πύργου ήταν σε αυτή την κατάσταση. Ήτανε και πριν ένα χρόνο περίπου. Ήτανε και πριν 3 χρόνια περίπου. Τώρα είναι 33 μέρες, τότε ήταν 20 ή την άλλη φορά ήταν 25 ή 33 και συνεχίζουμε να μετράμε. Δεν είναι αυτό. Πάντα, όταν ερχόμαστε και λέγαμε τι να κάνουμε, βρισκόταν μια λύση στο τι θα κάνουμε κατόπιν από πολλές πιέσεις. Μια τέτοια λύση ήταν και η Λίμνες πριν από ένα χρόνο. Και μετά οδηγούμασταν πού? Πάλι στο ίδιο διέξοδο. Άρα είναι δεδομένο ότι δεν αρκεί μόνο το τι θα κάνουμε στο και 5. Γιατί τώρα είμαστε στο και 5. Πρέπει να δούμε το τι θα κάνουμε και μεθαύριο. Όχι μόνο αύριο. Θέλετε να μιλήσουμε. Εγώ είμαι στην Πράτα Ξύχρονος Πύργος από το 2006. Μέχρι τώρα δεν είχα καμία μορφή διοίκησης. Αλλά πριν υπογράψω την υποψηφιότητά μου, όπως και όλα τα μέλη της Πάταξης του κυρίου Λιατσή, είχαμε ενημέρωση σε σχέση με τα απορρίμματα. Για να μιλήσουμε λοιπόν για το παρόν, πρέπει να πούμε και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και πολύ σημαντικά, και θα τα πω πολύ γρήγορα, σε σχέση με το παρελθόν. Ο κύριος Λιατσής είχε την ευθύνη διοίκηση του Δήμου μέχρι 31/12/2006. Μάλιστα. Μέχρι τότε το κράτος, διότι τώρα θα μιλήσουμε πολιτικά, διότι δυστυχώς έτσι πρέπει να ενεργήσουμε. Το κράτος είχε υποδείξει ως τρόπο διαχείρισης και αποδεχόταν τους χαβά. Αν μου πείτε σήμερα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, θα σας πω ότι διαφωνώ. Αλλά από εκεί πέρα τι μπορεί να κάνεις? Όταν το νομοθετικό πλαίσιο σου λέει, χαβά. Πώς όμως θα πρέπει, όπως είπατε πριν, η περιβαλλοντική εκεί διαχείριση. Συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι. Ναι. Μια παρένθεση την ανοίγω και την κλείνω αμέσως. Είπατε το 2006. Ναι, θα σας το πω. Γιατί μέχρι το 2006. Οι χαδά όμως έχουν απαγορευτεί από το 2003. Μισό λεπτό, θα σας απαντήσω σε όλα. Ναι. Υπήρχε δέσμευση, η πρώτη δέσμευση αρχικά, το λέει και ο συνήγορος του πολίτη, ήταν μέχρι το 2007 έπρεπε να κλείσουν όλοι οι χαδά. Μετά πήγε μέχρι το 2008, πήγε μέχρι το 2010. Και πέφτουν και, λέω και τα εγώ, πρόστιμα. Πέφτουν και πρόστιμα. Θα μπουν και τα πρόστιμα. Ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν. 70.000 ευρώ την ημέρα. Μου ανοίγετε όλα τα ζητήματα και θα τα απαντήσω σε όχι, όλα. Για να μην μονοπολίσουμε, απλώς. Ναι, πέστε αλλά μας, εάν είναι να πω όμως και να καταλάβουμε. Έχουμε χρόνο, πώς θα τα πούμε στη συνέχεια. Δεν θα, ωραία, δεν θα από εδώ, ωραία. Πολύ ωραία. Άρα, μέχρι λοιπόν το χρονικό διάστημα που είχε την ευθύνη διοίκηση ο κύριος Λιατσής και ο Σύγχρονος Πύργος, μπορούσε να λειτουργεί με χαδά. Τότε στους χαδά έχω δει έγγραφα στα οποία υπήρχαν μέχρι και συγχαρητήρια από τους αρμόδιους επιθεωρητές που είχαν έρθει για τον τρόπο, ο οποίος ναι, επιβάρυνε το περιβάλλον, δεν το συζητάμε, για τον τρόπο με τον οποίο όμως γινόταν η διαχείριση των απορριμμάτων σε χαδά. Γι' αυτό κρατάω επιφυλάξεις, θα πω μετά και θα μου δώσετε απαντήσεις. Ωραία. Έτσι, θα η πω ανακύκλωση. Και τότε υπήρχαν προβλήματα. Έκαμε κάθε βράδυ πίσω από τα απορριμματοφόρα για να δούμε σε ποιο χωράφι θάβονται τα σκουπίδια. Και τότε γινόταν αυτό το κυνηγητό, γινόταν με τα σκουπίδια. Εγώ εξ όσων γνωρίζω. Να τονίσω την Κυναίκα, να τονίσω εδώ στη Λίμνα κάτω, να τονίσω στην Αγκινάρα και πού αλλού. Εξ όσων γνωρίζω πρόστιμα για αυτό το πράγμα και το ξαναλέω γιατί τότε δεν ήμουν στη διοίκηση, άρα δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα ακριβώς. Και η τότε Δημοτική Αρχή δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε ο κ. Παρασκευόπουλος και βγήκε με σημαία ότι έχουμε λύση για το πρόβλημα των σκουπιδιών. Του έδειξε την εμπιστοσύνη ο πυριώτικος λαός και. Ωραία. Λοιπόν, θα απαντήσω σε όλα. Το αποτέλεσμα το σημερινό. Είναι το σημερινό. Άρα, η ουσία είναι ότι μέχρι 31/12/2006 υπήρχε χαδά, στον οποίο, αν με επιτρέπετε να πω, με έναν ορθό τρόπο διαχείριση με βάση τα προτινόμενα τότε και τα ισχύοντα, γινόταν η διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα μεγάλο σημαντικό θέμα είναι η ανακύκλωση. Δυστυχώς, η ανακύκλωση, οι υποδομές για ανακύκλωση μέχρι και το 2006, από τα μέσα του 7, ξεκίνησε αυτό, ήταν μόνο για την Αθήνα. Που υπήρχε η εταιρεία που είχε κάνει την εγκατάσταση, η ανακύκλωση ΑΕ και μπορούσε να πάρει τα ανακυκλώσιμα προϊόντα.
Άρα, μετά το 2007 εξακτηνώθηκε και στην υπόλοιπη περιφέρεια και μπήκε ο Δήμος Πύργου. Από τότε πάνω σε αυτό δεν έχει γίνει τίποτα. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή, γιατί λέγαμε ότι δεν ήθελε να επιλύσει το πρόβλημα. Υπήρχε μια τριμερή συμφωνία που υπήρχε από το καλοκαίρι του 2006 και η οποία δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν. Και υπήρχε η τριμερή συμφωνία μεταξύ του κυρίου Λιμπέρη, του Δήμαρχου Αμαλιάδας, του κυρίου Λιατσί, του Δήμαρχου Πύργου και του κυρίου Καβαδά, που ήταν τότε ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Και τι έλεγε, ότι επειδή το 7 υπήρχε ο κίνδυνος ότι έπρεπε να κλείσουν όλοι οι χαδά, η συμφωνία ήταν ότι τα σκουπίδια θα πάνε στην Τριανταφυλιά, μέσω Χιτά. Ο κύριος Παρασκευόπουλος διοίκησε το Δήμο το 2007, το 2008 μέχρι και τα μέσα του 2009, όπου έκλεισε ο χαδά της Αγκινάρας. Όταν είχε υποσχεθεί ότι θα τον έκλεινε άμεσα τον χαδά της Αγκινάρα και έλεγε ότι έχουμε άμεση λύση εξυγχρονισμού του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων κτλ. Ήταν η πρώτη φορά που δεν είπε την αλήθεια στους δημότες. Άρα είχε 2,5 ολόκληρα χρόνια για να μην λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί αυτά είναι τα διαγγέλματα που λέμε τα υποκριτικά. Δεν έρχεται όπου υπάρχει αντίλογος. Είχε 2,5 χρόνια και σε αυτά τα 2,5 χρόνια δεν φρόντισε να ενεργοποιήσει αυτή τη συμφωνία με τον κύριο Λιμπέρη, ο οποίος ενήργησε, αν μου επιτρέπετε να πω, έξυπνα ίσως για τον ίδιο. Επειδή απομακρύθηκε ο κύριος Καβαδάς, διότι του χρεώθηκαν τότε, είναι μια πολιτική θέση του Γενικού Γραμματέας, άσχημα αποτελέσματα στην εκλογική περιφέρεια στην οποία είχε, αν μου επιτρέπετε να πω, την ευθύνη, και είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί επανειλημμένα από τον κύριο Λιατσί και δεν έχουν διαψευθεί. Απομακρύθηκε ο κύριος Καβαδάς, ο κύριος Παρασκευόπουλος ποτέ δεν την ενεργοποίησε αυτή τη συμφωνία ή δεν ζήτησε επικαιροποίηση και μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει στο αδιέξοδο. Τι έχει καταφέρει ο κύριος Παρασκευόπουλος όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Έχει καταφέρει να είναι η πόλη του Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να έχει ξοδέψει εκατομμύρια ευρώ για τη δεματοποίηση και ταυτόχρονα να έχει καταστρέψει το Δήμο. Οικονομικά ο Δήμος αυτή τη στιγμή, μην ακούτε τι λένε γιατί θα τα εξηγήσουμε όλα, βρίσκεται στο χείλος καταστροφής, αν δεν είναι σε ελεύθερη πτώση. Ξέρετε τι πάει να πει το πρόστιμο που θα επιβληθεί για κάθε μέρα που είναι 70.000 ευρώ για κάθε χαδά ο οποίος παραμένει ενεργός και 7.500 ευρώ για κάθε χαδά ο οποίος είναι υπό αποκατάσταση αλλά δεν θα έχει αποκατασταθεί. Έχει. Και όχι μόνο αυτό, γιατί δεν μιλάμε, γιατί πρέπει να τα πούμε όλα. Ναι, γιατί να τα πούμε, μιλάμε, αλλά όχι κλείνω, όμως... Κλείνω, στο ποτόκι, κλείστε για να φύγουν οι μπάλες... Και ο κύριος Καραγκούνης δίπλα είναι, πρέπει να έχει το λόγο κι αυτό. Για να φύγουν οι μπάλες από το ποτόκι, για να μπορέσει να δοθεί οποιαδήποτε λύση, μιλάμε για ένα κόστος που ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιος στέλεχος της Δημοτικής Αρχής, με υπεύθυνη θέση, είπε θα πρέπει επί 1,5 χρόνο, κάθε μέρα, θα σας πω, ναι, κάθε μέρα... Αυτό το ξέρετε, το έχετε υπόψη σας. Για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Ναι, νέα έργα που λέει. Ναι, νέα έργα. Ναι, δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό, αυτό είναι το τεχνικό πρόγραμμα που λέτε. Το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι, ανεφάρμοστο. Δερμάτων σε οργανωμένο Χιτά 1,5 εκατομμύριο. Ναι, δεν φτάνει για τίποτα. Σας λέω. Διαχείριση στερεών αποβλήτων, συγγνώμη για να μου τα εξηγήσετε κιόλας. 234.192. Συντήρηση, επισκευή και δαπάνες, λειτουργία δερματοποιητή 100.000 ευρώ. Και μεταφορά λιμάτων βόθλων. Πού είναι αυτό? Ποια μεταφορά? Με τι υπογραφή είναι αυτό, κύριε Θεοδωρού? Αυτό, αν επιτρέπετε, κύριε Καναβούλου, είναι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πύργου. Το Δήμου Πύργου, είναι πρόσφατο. Δυστυχώς όμως το τεχνικό πρόγραμμα, για να καταλάβετε με πόση προχειρότητα υπάρχει, αυτό το κονδύλι που είναι για τη μεταφορά των αστικών απορριμμάτων δεν έχει προβλεφθεί μέσα στον προϋπολογισμό. Άρα είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Και εγώ σας λέω, είπε στέλεχος της παράταξης του κύριου Παρασκευόπουλου, επί 1,5 χρόνο θα πρέπει νυχθημερών φορτηγά να μεταφέρουν μπάλες από το δεματοποιητή που ήταν στο ποτόκι και να τις πηγαίνουν πού? Όταν αυτές οι μπάλες δεν μας έχει ξεκαθαρίσει κανένας ακόμα, αυτές οι μπάλες οι οποίες δεν είναι μέσα σε κενό αέρος, άρα υφίστανται αναερόβια ζύμωση, δεν μας έχει πει κανένας εάν και το καινούργιο εργοστάσιο θα μπορέσει να τις διαχειριστεί. Να τις χρησιμοποιήσει, έτσι. Εδώ, εάν δεν τις διαχειριστεί. Βάλτε μια ανωτελία να δώσουμε και στους άλλους. Συγγνώμη. Απλά να αναφέρω, χωρίς όμως να μπορώ να, πώς να το πω, να είναι κάτι το οποίο είναι επιβεβαιωμένο. Οι μπάλες θα αποτελέσουν στο αναμενόμενο εργοστάσιο της Τριανταφυλιάς υλικό καύσης. Υποτίθεται ένα εργοστάσιο Τριανταφυλιάς που δεν προβλέπει καύση. Κύριε Καραγκούνη, εσείς ακούτε τώρα μια συζήτηση
η οποία για σας τι σημαίνει αυτό? Για μένα αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, εγώ βλέπω το πράγμα από άλλη σκοπιά, με την έννοια της λακής ρίσης που λέει «Γεια μου, πλούτη μου». Δηλαδή, όλα τα πλούτη μπροστά στην υγεία δεν μετράνε τα χρήματα. Ό,τι και να κάνουν, όπως και να το προγραμματίσουν, ας το κάνουν όπως νομίζουν. Αρκεί να μην αρρωστήσει κανένας, αρκεί να μην πεθάνει κανένας. Αυτό είναι το νόημα για μένα. Να σας πω τώρα δύο λόγια που θα ωφελήσουν τον κόσμο περισσότερο, μέχρι να τακτοποιήσουν τα οικονομικά και τις σκέψεις οι δημοτικές αρχές. Μήπως μπορέσουμε και γλιτώσουμε κανέναν ανθρωπάκο από εκεί δηλαδή. Μην μας αρρωστήσει κανένας και μην αφήσει τη φαμελιά του ορφανή. Τα σκουπίδια λοιπόν είναι ένα πολύ καλό εστιατόριο, όπου ποντίκια, γάτες, σκύλοι, κατσαρίδες, μύγες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε ζωντανό, περνάει από εκεί, τρέφεται, γλεντάει, κατουράει, αποπατεί, κόπρανα, ούρα των ποντικών, των ανθρώπων. Τώρα, τι περιέχουν αυτά τα σκουπίδια? Ό,τι μικρόβιο φανταστείτε. Φανταστείτε τι πετάτε εσείς από το σπίτι σας στα σκουπίδια σας, που τα βγάζετε έξω και τα πετάτε στο σωρό. Τι βγάζω εγώ? Τι βγάζει ένας άρρωστος που έχει φυματίωση? Τι βγάζει ένας άρρωστος που έχει πνευμονία? Τι βγάζει ένας άρρωστος που έχει δυσεντερία? Όλα αυτά λοιπόν πηγαίνουν εκεί πέρα. Αυτά τα υλικά είναι τα καλύτερα υλικά για να πάνε να καθίσουν μύγες επάνω, να γεμίσουν τα αυγά τους. Και δεν είναι ότι θα περάσει μια μυγούλα, θα κάτσει και σε ποιο σπίτι θα πάει. Αυτές κάθε 10 μέρες πολλαπλασιάζονται κατά εκατομμύρια οι μύγες. Τα ποντίκια γεννάνε περίπου 8 φορές το χρόνο και κάνουν γύρω στα 12 ποντικάκια. Κάθε μήνα δηλαδή περίπου. Κάθε μήνα κάθε ποντικός κάνει αυτό. Όλα αυτά μεταφέρουν αρρώστιες όπως είναι η λεπτοσπύρωση, η υπατήτιδα, τα εντερικά, οι εντερίτιδες, διάρειες κλπ. Τα κολοβακτηρίδια, λοιμόξ, πνευμονίες, μέχρι και μικρόβια που μπορούν να πάνε στην καρδιά υπάρχουν σε αυτές. Τα οποία μεταφέρονται με τους μεταφορείς αυτούς που σας είπα. Τις μύγες, τα κουνούπια, τέλα. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα υπάρχουν, απ' την άλλη μεριά είναι ο άνθρωπος, στον οποίο όλα αυτά τα μικρόβια που σκοτώνουν, που αρρωσταίνουν και σκοτώνουν, φτάνουν μέσω του δέρματος, με μια μικρή λύση το δέρμα κουμπάει κάπου, κάτι που έπεσε εκεί κοντά, με την αναπνοή και με την τροφή. Να φανταστείτε ότι ένα γραμμάριο κοπράνων, είτε ποντικού, είτε σκύλου, είτε γάτας, είτε ανθρώπου, που υπάρχουν πολλά γραμμάρια, έτσι, και ανθρώπινα εκεί πέρα, δεν είναι μόνο. Ένα γραμμάριο κοπράνων, λοιπόν, θα μας βοηθήσει εδώ ο φίλος ο Γιώργης, περιέχουν 10 στη 12 μικρόβια. 10 στη 12. Στη 12. 10 στη 12 μικρόβια. Εγώ το βγάζω 3, δεν ξέρω αν είναι 3. 3 εκατομμύρια. Πόσα? 13 εκατομμύρια. 13 εκατομμύρια, λοιπόν, σε ένα γραμμάριο κοπράνων. Αυτά είναι τα μικρόβια. Τώρα φανταστείτε πόσες μύγες πάνε και έρχονται από εκεί πέρα και έρχονται στα σπίτια μας, ακουμπάνε στο ποτήρι, ακουμπάνε στο ψωμί μας, ακουμπάνε στο τραπέζι, χωρίς να τα δούμε εμείς και να τους πούμε φύγετε από εδώ και αυτά θα φύγουν και είμαστε εντάξει. Πώς μπορούν να προφυλαχτούν οι άνθρωποι γενικά έστω μέχρι να φύγουν αυτό τον καιρό? Το πιο βασικό είναι να πλένουν τα χέρια τους. Γιατί κάποιος που έπεσε, τούπεσε κάτι κοντά στα σκουπίδια και άπλωσε το χέρι του και το πήρε, πήρε μαζί και ένα τόνο μικροβίων που σας είπα. Πλήσιμο λοιπόν πριν καθίσουν να φάνε. Σκέπασμα τις τροφές στα σπίτια τους με σκεπάσματα. Αν θυμόσατε τις παλιές, τις κρυσάρες που βάζαμε μέσα τα φαγητά, φαγητό εκτεθειμένο στο τραπέζι να μην υπάρχει. Έστω και μία μύγα μπορεί να μεταφέρει οποιοδήποτε μικρόβιο από εκείνα τα οποία σας είπα. Από τη λεπτοσπύρωση έχουν πεθάνει άνθρωποι εδώ στο νοσοκομείο του Πύργου. Είναι πολύ τρομερή αρρώστια, η οποία μεταφέρεται από τους ψήλους που του παίρνουν από τα ποντίκια, μετά από τα ποντίκια ψοφάνε, οι ψήλοι που είναι πάνω τους έρχονται στους ανθρώπους, τσιμπάνε τους ανθρώπους, μεταδίδουν. Έτσι είναι περίπου ο μηχανισμός. Τώρα, κάθε αρρώστια, μην το παίρνουν έτσι απλά το πράγμα, κάθε αρρώστια, όποια και να είναι αυτή, μπορεί να είναι θανατηφόρος δυνητικά. Οποιαδήποτε αρρώστια και να είναι αυτή. Μπορεί γρήπη, μπορεί πνευμονία, μπορεί οποιαδήποτε λεπτοσπύρωση, υπατήτητα κλπ. Μπορεί να φέρουν τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση. Να φανταστείτε ότι οι μύγες, ένα πραγματάκι, οι μύγες, όταν πάνε στις τροφές αυτές, στις άπιες, στα κόπρανα, στις ακαθαρσίες, στις οργανικές ύλες γενικά, εκεί και κάνουν και αφοδεύουν οι μύγες, και κάνουν εμετό οι μύγες επάνω σε αυτά, και κρίνουν και σάλιο για να μαλακώσουν την τροφή για να την καταπιούν. Μάλιστα. Να σας πω και για τις κατσαρίδες. Όχι, έχουμε χρόνο, δεν ξέρω.
Επικοινώνησε ο κύριος, ο αντιδήμαρχος, κύριος Αριστιδόπουλος και θέλει να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή. Αν είναι αυτηρροή, σε ένα λεπτό. Το θέμα, επίσης να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το τηλέφωνο που θα γράφετε σε λίγο στο κάτω μέρος της τηλεόρασής σας, 2621-81-100, οποιοδήποτε μπορεί να παρέμβει στην εκπομπή και να πει, να εκφράσει τις απόψεις του. 2621-081-100 το τηλέφωνο της εκπομπής. Θα αφήσει τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του για να βγει στην εκπομπή και να πει τις απόψεις του. Ναι. Μισό λεπτό πάνω σε αυτό που είπε ο γιατρός. Γιατί κάθε φορά... Συγγνώμη. Έχουμε τον αντιδήμαρχο κύριο Αριστιδόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαράλαμπο Αριστιδόπουλο. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, καλησπέρα στους καλεσμένους και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με τα λεγόμενα του Γιώργου του Ανδριόλα. Και επειδή, όπως γνωρίζετε κύριε Θεοδόρου, είμαι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ηλίας από το 2006, από την ώρα που συστήθηκε ο Σύνδεσμος, θέλω να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να πούμε τα πράγματα που ενδεχομένως δεν τα ξέρει ο κόσμος και διαστρεβλώνονται, ότι... Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Δεν ξέρω. Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία. Δεν ακούμε μέσα, δεν ακούμε μέσα. Τι λέει ο κύριος Αριστιδόπουλος, δεν ακούμε. Εγώ σας ακούω κύριε Θεοδόρου, σας ακούω. Ναι, δεν σας ακούγαμε τόση ώρα. Ναι, ήθελα λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε αυτή τη στιγμή. Τώρα σας ακούμε. Ήθελα να πω λοιπόν, για να το μάθει και ο φίλος μου ο Γιώργος, το εξής. Ότι το 2006, που βέβαια τότε η Δήμη ήταν 22 συνομιλίας, ήταν το πρόγραμμα Καποδίστριας με 22 Δήμους, όχι όπως είναι τώρα με τον Καλλικράτη 7, με την πράξη σύσταση του Συνδέσμου το 2006, του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ηλίας, του λεγόμενου ΦΟΣΔΑ, που σκοπό είχε, και το τονίζω αυτό να το ακούσουν όλοι, η προώθηση των διαδικασιών επίλυσης του μεγάλου προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων που ταλανίζει το νομό μας τις τελευταίες δεκαετίες και συγκεκριμένα την προώθηση της κατασκευής, της υλοποίησης του εργοστασίου και του χιτή. Προσέξτε κύριε Θεοδόρο, να τα ακούσει ο κόσμος αυτό, να τα ακούσουν οι δημότες του Πύργου. Από τους 22 Δήμους που υπέγραψαν την πράξη σύστασης, απουσίαζαν δύο, οι οποίοι δεν την υπέγραψαν. Ο ένας από τους δύο ήταν ο Δήμος Πύργου. Ο δεύτερος. Δεν θα πω το δεύτερο. Μήπως ήταν ο Δήμος Σαμαλιάδας, αλλά ο ένας Δήμος ήταν ο Δήμος Πύργου, από τους 22. Λοιπόν, αυτό δίνει απάντηση σε πολλά πράγματα. Πάμε παρακάτω, να πω και να απαντήσω και σε κάτι άλλο που είπε, ότι και αυτό βέβαια έχει εδώ ο Γιώργος, ο φίλος μου, διαστρεβλώνει την αλήθεια, ενδεχομένως όμως να μην διαστρεβλώνει, αλλά να έχει λάθος πληροφόρηση. Θα του πω λοιπόν εγώ πώς έχουν τα πράγματα. Την εποχή που υπήρχε σύσκεψη μεταξύ του Παναγιώτου Καβαδά, του τότε Περιφερειάρχη, του Δημάρχου Αμαλιάδος, του κ. Λιμπέρη, του Δημάρχου Πύργου, κ. Λιατσί, και του Δημάρχου Ιάρδανου εμένα, δεν υπήρξε καμία συμφωνία να υπάρξει χιτά στην Τρία Δαφυλιά. Καμία μα καμία συμφωνία. Τότε λοιπόν ελέγχθη στη σύσκεψη για ένα διάστημα, προκειμένου να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα τότε με τα απορρίμματα, να γίνει ανυπόθεση στο Μεσολογκάκι εκεί που ήταν τα σφαγεία. Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιάρδενου. Εγώ τότε αρνήθηκα κατηγορηματικά και απέρριψα κάθε τέτοια συζήτηση μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή να γίνει αυτό. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία για κανένα χιτά στη Τρία Δαφυλιά. Αντιθέτως, συστήθηκε ο φορέας το 6 με τις ευλογίες και του Παναγιώτη του Καβαδά, τότε Περιφερειάρχη, προκειμένου ο φορέας, ο ΦΟΣΔΑ, να προωθήσει αυτές τις διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα. Μην διαστρεβλώνουμε, να ξέρω ο κόσμος την αλήθεια και να γνωρίζει ότι από τους 22 Δήμους το 2006... Κύριε Αριστιδόπουλε, για τη σημερινή κατάσταση της πόλης του Πύργου, τι έχετε να πείτε? Κύριε Αριστιδόπουλε, έχω να πω το εξής, ότι για τη σημερινή κατάσταση, τι έχετε να μας πείτε?
Έχω να πω ότι θα λέγουμε νύχτα ημερών και θα βρούμε την λύση. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Όταν λέτε προσπαθείτε, πώς. Και επίσης θέλω να πω και κάτι πολύ σοβαρό, ότι ο Δήμος που να αποκαταστήσουμε την αλήθεια είναι από τους Δήμους εκείνους που συμμετέχουν στο ΦΟΣΔΑ και προσπαθούν να προωθήσουν και με μένα σαν αντιπρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, του Φορέα Διαχείρισης, να προωθήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα σε συνεργασία με τον Δήμαρχο της Ήλιδας και το Φορέα Διαχείρισης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προωθήσουμε τις διαδικασίες υλοποίησης του χιτή, το οποίο πιστεύουμε τον Απρίλιο θα είναι έτοιμο και βεβαίως όσο το δυνατόν συντομότερα την προώθηση των διαδικασιών κατασκευής του εργοστασίου ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων. Και να πω και κάτι άλλο, μιλάμε για εργοστάσιο ενεργειακής αξιοποίησης και όχι για καύσεις, όπως αναφέρεται. Να έχουμε μια όμορφη συζήτηση. Το εργοστάσιο, το ελάχιστο που χρειάζεται είναι 3 χρόνια. Τρία χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Τα 3 χρόνια πόσο έχετε υπόψη να μεγαλώσουν σε ύψος ιόγκυ των σκουπιδιών στον πύργο? Δεν μας το λέτε αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να πω στην παρέμβαση που έκανα για να πω τα πράγματα ακριβώς πώς έχουν να τα μαθαίνει ο κόσμος, να τα μαθαίνουν οι δημότες μας, να διεστρεβλώνονται. Έχω να πω και κάτι άλλο, ότι σας το είπα και προηγουμένως, ότι προσπαθούμε εφημερών να βρούμε τη λύση και θα τη βρούμε, και Θεοδόρου. Πότε? Σε σύντομο διάστημα θα βρεθεί η λύση. Όμως οφείλω να πω ότι εδώ δεν χρειάζεται, για να βρούμε μια λύση πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, διότι μέχρι τώρα υπήρχε ανευθυνότητα από πολλούς φορείς οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα προκειμένου να εκμεταλλευτούν πολιτικά και ψηφιστικά το θέμα αυτό. Τι εννοείται? Δεν προσφέρεται, κύριε Θεοδόρου. Δεν προσφέρεται η διαχείριση των προβλημάτων και το πρόβλημα που έχει προκύψει για να χτίσουν και να οικοδομήσουν κάποιες καριέρες πολιτικές. Ο κόσμος, οι δημότες μας καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται αυτές οι παλαιοκομματικές πρακτικές προκειμένου να δημιουργήσουν προβλήματα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που ταλανίζει την περιοχή μας και εν ώψη εορτών, δεν χαίρουν καμίας πρόκρισης και εκτίμησης από τον κόσμο. Για δεν θεωρώ ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται και βλέπει την προσπάθεια, τη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά προκειμένου να βρούμε τη λύση που πρέπει. Να ξέρουν οι πολίτες του πύργου. Πέστε, αυτός ο φορέας εναντιώνεται στο πρόγραμμα που έχει ο Δήμος Πύργου, ο κύριος Παρασκευόπουλος, για τα απορρίμματα. Πέστε. Κύριε Θεοδόρου, γνωρίζουν άπαντες ποιοι είναι αυτοί. Δεν χρειάζεται να το παραλάβω στην εκπομπή σας. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουν άπαντες. Γνωρίζει ο κόσμος πάρα πολύ καλά και είναι αυτοί που προσπαθούν να οικοδομήσουν πολιτικές καριέρες εκμεταλλευόμενοι το πρόβλημα του απορριμμάτων. Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να το γνωρίζει πολύ καλά ο κόσμος. Εμείς προσπαθούμε υπεύθυνα να βρούμε τη λύση. Να τον ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν σας ακούω καλά τώρα. Κύριε Θεοδόρου, δεν σας ακούω καλά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Εμείς ακούμε. Ο κύριος Καραγκούνης θέλει κάτι να σας ρωτήσει. Ναι. Κύριε Αριστόπουλε, καλησπέρα. Κύριε Καραγκούνη, σας ακούω πάρα πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη γραμμή. Σας ακούω ελάχιστα όμως. Θα προσπαθήσω να το πω πιο δυνατά. Δεν ξέρω μέσα να... Φτιάξτε το. Ναι. Ωραία. Εγώ εδώ βρέθηκα στο κανάλι απόψε, διότι ούτε σαν γιατρός, ούτε σαν δημοτικός σύμβουλος, αλλά σαν ένας πολίτης που δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την πόχα μέσα στο σπίτι μου. Και έβγαλα ένα κείμενο μέσα στην εφημερίδα προς το ΔΣ του Δήμου και προς το Δήμαρχο. Διότι μου στερούνε, υποθέτω, η ερώτηση είναι δηλαδή, ποιος εμένα μου στερεί να αναπνεύσω καθαρόν αέρα, ποιος εμένα μου στερεί το δικαίωμα να μην έχω το φόβο μην αρρωστήσω, να μην γλιστρήσω, να μην σπάσω κανένα από τις γλιστρίες της. Ποιος, δηλαδή πού πρέπει να απευθυνθώ, αν σας ρωτήσω, θα μου πείτε, κύριε, για αυτά είναι υπεύθυνος ο τάδε. Εκεί θα πάω να ρωτήσεις, να μάθεις. Σε ποιον πρέπει να πάω να ρωτήσω εγώ, σαν πολίτης? Κύριε Καραγκούνη. Να έρθω σε εσάς, να πάω στον Παρασκευόπουλο, να πάω στον Γιώργο. Σε ποιον να πάω, μπορείτε να μου πείτε σε ποιον να πάω? Το ένα το ερώτημα. Το μόνο που έχω να απαντήσω στα εύλογα ερωτήματα και στον εύλογο προβληματισμό σας είναι ότι, το ξαναλέω, προσπαθούμε νυχθημερών. Ποιοι προσπαθείτε, ποιοι. Προκειμένου κύριε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Ακούστε με λίγο. Ποιοι προσπαθείτε, εγώ θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που προσπαθούν. Ποιοι προσπαθείτε, μπορείτε να μου πείτε, ποιοι?
Κύριε Καραγκούνη, υπάρχει δημοτική αρχή. Εγώ προσωπικά. Έτσι, αόριστα, αόριστα. Ακούστε με λίγο, σας είπα προηγουμένως ότι και εγώ είμαι εκτός από αντιδήμαρχος του Πύργου, είμαι και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων από το 2006. 7 χρόνια. Σας λέω λοιπόν ότι προσπαθούμε, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παρά πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας καθημερινά που δεν χρειάζεται να αναφέρω, και παρά κάποιες συμπεριφορές κάποιων που πιστεύουν, το ξαναλέω πάλι, ότι θα οικοδομήσουν πολιτικές καριέρες, θα χτίσουν πολιτικές καριέρες εκμεταλλευόμενοι το πρόβλημα των απορριμμάτων και δημιουργώντας προσκόμματα στη Δημοτική Αρχή προκειμένου να βρει τη λύση. Όλα δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί ο κόσμος, το καταλαβαίνω, οι δημότες του Πύργου καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά πλέον τι συμβαίνει. Να σου πω κάτι ακόμη, όχι, τελειώνω, τελειώνω. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μια ερώτηση ακόμη. Μετά, όχι μετά, γιατί θα μείνει στον αέρα και έχουν υποθεί πράγματα που είναι προσωπικού. Μια ερώτηση. Προσωπικού θα τα πείτε. Όχι, προσωπικού δεν είπα στον κύριο Ανδριόλα, είπα απλώς κάποια πράγματα. Προσωπικού θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Έκανα κάποιες διορθώσεις, κάποιες παρατηρήσεις. Επειδή και Ανδριόλα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον τα θέματα όσον αφορά το σύνδεσμο από τη σύστασή του μέχρι σήμερα τα ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Οι μισές αλήθειες όμως. Οι μισές αλήθειες λένε και τα μεγαλύτερα ψέματα όμως. Μια ερώτηση απέναντι. Η γνώμη μου. Ναι, τελευταία έτσι. Ναι. Κύριε Αριστιδόπουλε. Ναι, ναι. Καλόπιστες ερωτήσεις σας κάνω, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατρέ μου, το ξέρω. Έχετε σκεφτεί καθόλου εσείς που εργάζεστε, γιατί το πρόβλημα είναι στο απροχώρητο πλέον, ε? Δηλαδή αυτές τις διαδικασίες που λέτε προσπαθούμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα τραβήξουν σε χρόνο. Και μέσα σε αυτό το χρόνο εγώ δεν πρέπει να κοιμάμαι. Λόγω της μπόχας πρέπει να φοβάμαι. Ήθελα να σας πω το εξής λοιπόν. Έχετε σκεφτεί καθόλου σαν λύση το θέμα της παραίτησης? Όλοι οι δήμαρχοι μαζί. Όχι κύριε... Μισό λεπτά έχει να τελειώσει. Μισό λεπτά έχει να τελειώσει. Μισό λεφτά έχει να τελειώσει. Η λύση δεν είναι. Η παρέτηση δεν είναι λύση. Η παρέτηση είναι λύση για δειλούς. Αφήστε με να τελειώσει. Δεν υπάρχει παρέτηση. Υπάρχει αγώνας νυχθεμερών και αγωνία να βρούμε τη λύση και να τη βρούμε. Η λέξη παρέτηση δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο σε κανένα μας και προσωπικά στο δικό μου. Η λέξη παρέτηση, γιατρέ μου, δεν υπάρχει. Υπάρχει λύση δουλειά. Υπάρχει λύση. Η λύση νυχθημερών εργασία, να βρούμε τη λύση και θα τη βρούμε, γιατρέ μου. Ναι, μισό λεπτά. Παρέτηση δεν τη δέχουμε αυτή τη λέξη. Εντάξει. Βγαίνετε αύριο λοιπόν και λέτε, εμείς ρε παιδιά δεν το καταφέραμε τόσα χρόνια. Ποιος μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και έχετε μια, δύο, τρεις προτάσεις. Δώστε την πρόταση στα χέρια του αυτού που θα σας πει εγώ μπορώ, και εσείς οι υπόλοιποι δήμαρχοι ακολουθήστε τον. Αν σας πει εγώ μπορώ. Αν δεν βρεθεί κανένας, τότε παλέψτε. Κύριε Καραγκούνη, θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να το ακούσετε αυτό που θα σας πω. Ο Δήμος του Πύργου είχε μία δυνατότητα, τη μοναδική ουσιαστικά, προκειμένου να προωθήσει την διαδικασία της επίλυσης του μεγάλου προβλήματος των απορριμμάτων που ταλανίζει τον ομό μας τις τελευταίες δεκαετίες, όπως είπατε προηγουμένως. Ήταν η συμμετοχή του στο σύνδεσμο στο ΦΟΣΔΑ νομού Ηλίας, η ενεργή συμμετοχή του για την προώθηση των διαδικασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε, αυτό πράττει, και προωθούμε τις διαδικασίες σε συνεργασία, το ξαναλέω πάλι, με το Δήμο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα τι γίνεται? Αυτό κάνουμε. Παράλληλα όμως, τα σπίτια να βάλουμε τα κεράκια στους ιστορούς των σπιτιών, να γιορτάσουμε, να έχουμε μια πρωτότυπη, ένα πρωτότυπο στο λιμό. Σας ακούω ελάχιστα, κύριε Θεοδόρο, ακούω ελάχιστα τώρα. Ακούτε ελάχιστα. Λοιπόν, δεν σας ακούω ελάχιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό σας βράδυ. Θα είμαι πολύ σύντομος, ναι, σε αυτά τα οποία θίξα. Για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, εγώ μίλησα για τριμερής σύσκεψη και είπα κύριος Λιατσής, κύριος Λιμπέρης, κύριος Καβαδάς. Δεν μίλησα για σύσκεψη κύριου Λιμπέρη, κύριου Λιατσή, κύριου Αριστιδόπουλου και κύριου Καβαδά. Αυτοί είναι τέσσερις. Εγώ μίλησα για τρεις. Το έχει πει επανειλημμένο ο κύριος Λιατσής, τριμερή σύσκεψη που έγινε στην Κουρούτα. Στην τη σύσκεψη, στην οποία ήταν τετραμερής και ήταν ο κύριος Αριστιδόπουλος, μπορεί να υπόθηκε για το Μεσολογκάκι. Δεύτερον, γιατί δεν μας είπε ο κύριος Αριστιδόπουλος ποιο ήταν ο δεύτερος Δήμος, ο οποίος δεν συμμετείχε στο Φόδισα? Διότι εγώ, εξ όσων γνωρίζω, γιατί σας είπα, εγώ ασχολούμαι μετά το 2006, αλλά έχω ακούσει ότι ήταν ο Δήμος Αμαλιάδας. Άρα, είναι δυνατόν να μπορεί να πετύχει κάτι ένας φορέας διαχείρισης που θα ήταν στερεών αποβλήτων,
στον οποίο δεν θα συμμετέχουν οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί απορριμμάτων του νομού. Δηλαδή, σε έναν φορέα, ο οποίος συμμετείχε ο Σεβαστός Δήμος, ο Γαστούνης, Ανδραβίδας, Βάρδας, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, και δεν θα συμμετείχε ο Δήμος Πύργου και ο Δήμος Αμαλιάδος, θα έκανε τι? Θα έδινε λύση? Ο Δήμος Αμαλιάδος, σας λέω με βάση τις πληροφορίες μου, μπήκε μετά το 2006 και σχεδόν 6 μήνες μετά, μέσα στο 2007, μπήκε και ο Δήμος Πύργου. Άρα, ως προς ποιο. Και τι έχει κάνει ο φορέας διαχείρισης θηρών αποβλήτων, τον οποίο εγώ το λέω φόδισα, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί κάποιοι λένε φόδισα, κάποιοι φόδισα, για να μην θεωρείτε ότι λέω κάποιο λάθος. Τι έχει κάνει ο φόδισα μέχρι σήμερα? Πώς βοηθάει ο Δήμος Πύργου, που λέει ότι βοηθάει το φόδισα, όταν βγαίνει η κυρία Κοκαλιάρη, που ήταν μέχρι πριν πρόεδρος του φορέα διαχείρισης θηρών αποβλήτων, και λέει ότι από την ημέρα που συμμετέχει ο Δήμος Πύργου, το μόνο το οποίο κάνει είναι να χρωστάει. Χρωστάει στο φόδισα. Άρα, αν δεν πληρώνανε τη συμμετοχή τους, πώς θα λειτουργούσε ο φόδισα? Άρα, όλα αυτά που λέμε για παλαιά σκοπής, μικροπολιτικά παιχνίδια κτλ., επιστρέφονται σε όλους αυτούς οι οποίοι, όταν βγαίνουν και μιλούν, πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα γιατί λέμε. Εγώ μίλησα για τριμερής σύσκεψη, δεν μίλησα για τετραμερής, και λέω τι έχει κάνει ο φόδισα, πώς ο Δήμος Πύργου βοηθάει το φόδισα όταν δεν πλήρωνε τη συμμετοχή του, που είναι απαραίτητη για να κάνει όλες τις μελέτες και τις ενέργειες τις οποίες χρειάζεται ο φόδισα. Και αν είναι δυνατόν, πώς πας να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο φορέα όταν οι δύο κύριοι ρηπαντές, επιτρέψτε μου να μου πείτε, που ήταν ο Δήμος Πύργου και ο Δήμος Αμαλιάδος, δεν συμμετείχαν εξ αρχής. Μάλιστα. Αυτό και τίποτα άλλο. Τώρα, όσον αφορά την επιτυχία και την νυχθημερών προσπάθεια, ξαναλέω ότι η νυχθημερών προσπάθεια τη λέει ο συνήγορος του πολίτη, την κάνουν, τη λέει ο αντιδήμαρχος του κυρίου, της Δημοτικής Αρχής, του κυρίου Αριστιδόπουλου, που λέει ότι με χειρουργικές επεμβάσεις ψάχνουμε και θάβουμε τα σκουπίδια, και βέβαια η τόνη των απορριμμάτων που έχουν συγκεντρωθεί. Το μόνο το οποίο έχουν κάνει είναι να έχουν κατασπαταλήσει τα τελευταία 7-8 χρόνια εκατομμύρια ευρώ και να χρειάζονται και άλλα τόσα και παραπάνω, προκειμένου να μπορέσει ο επόμενος δήμαρχος να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε να συγκροτηθούμε λίγο. Να πούμε και προτάσεις. Και προτάσεις, αλλά και να έχουμε και συμμετοχή του κόσμου. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο λεπτό, αναγκαίο δηλαδή, για να επιβιώσουμε κι εμείς. 2621-081-100 μπορείτε να επικοινωνείτε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να λέτε τις απόψεις σας σε όσα ακούγονται εδώ απόψε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον νομό Ηλίας. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορωές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Πυριώτικες δημιουργίες.
Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολίτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Ηλεκτρικές συσκευές. Μονόδρομος για καραφλό. Τέτοιο ξεμάλιασμα τιμών που δεν θα μείνει τρίχα. Κουζίνες, πλυντήρια, καταψύκτες, ψυγεία, τηλεοράσεις, θερμαντικά, κλιματιστικά. Όλα έως 40 άτοκες δόσεις και με 10 ευρώ το μήνα. Όσο ένα κούρεμα. Ενδεικτική προσφορά καραφλός. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 5,5 κιλών από 375 ευρώ μόνο 249 ευρώ. Με 25 άτοκες δόσεις των 10 ευρώ το μήνα. Έκπτωση 35%. Και στα θερμαντικά το απόλυτο καράφιασμα. Ξυλόσωπες, υπέρυθρα, θερμοπομπή, υγραερίου, καλοριφέρ, αερόθερμα, κλιματιστικά με έκπτωση έως 50% και έως 40 άτοκες δόσεις. Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Όταν η γραφή γίνεται ένα με το μέταλλο. Όταν ο χρυσός και το ασίμι παίρνουν μορφή. Τότε οι λέξεις γίνονται κόσμημα παντοτινό. Χρυσός, ασίμι. Ρουσόπουλος. Ερμού 4, Πύργος. Και φέτος τον Παρά ακόμα πιο φθηνά. Χαρίζουμε το ΦΠΑ σε όλα τα θερματικά. Ξυλόσομπες, σόμπες με μπόιλερ, θερμοπομπή, υπέρυθρα πάνελ, σόμπες υγραερίου πετρελαίου, θερμάστρες χαλαζία, καλοριφέρ λαδιού, αερόθερμα και άλλα πολλά χωρίς προκαταβολή. 24 άτοκες δόσεις. Παράς, Πύργος, Πατρών 68. Αμαλιάδα, πρώτο κατάστημα Καλαβρίτων 24. Δεύτερο, Μέγκα Παράς, Θέρμα Ναβαρίνου. Και στο www.paras.gr. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 26210 204 71. Όταν ο κόσμος γύρω σου είναι τόσο μικρός, κάτι πρέπει να κάνεις για να μεγαλώσεις σωστά. Παιδικό όνειρο. Το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα. Τρεις όροφοι, 800 τετραγωνικά, με καροτσάκια, relax,
η Vivref Ανάπτυξης. Κούνιες, των μεγαλύτερων εταιριών της Ευρώπης εισαγωγής μας. Βαπτιστικά, ρούχα εγκυμοσύνης, εσώρουχα, για όμορφες και κομψές μαμάδες. Είδη ρουχισμού για τις πρώτες μέρες του μωρού. Αξεσουάρ μωρού για το σπίτι, το αυτοκίνητο, την βόλτα. Παιδικά ρουχαλάκια επώνυμων εταιριών που ξεχωρίζουν με το στυλ, τα σχέδια, τα χρώματα και όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παιδικό όνειρο, όταν γύρω από το μικρό κόσμο βρίσκεσαι εσύ. Να το ξενυχτήσουμε. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί σας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, εκτός ορίων. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε από το www.tvcosmos.gr. Για όσους δεν έχουν δέκτες και έχουν υπολογιστή μπροστά τους. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο και να κάνετε παρέμβαση στο τηλέφωνο 2621-081-100. Για όσους βρίσκονται στο σπίτι, θα δίνετε το τηλέφωνο σας μέσα και από μέσα και το όνομά σας και θα σας παίρνουν για να βγείτε στην εκπομπή. Έρχομαι στους καλεσμένους, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, να τους παρουσιάσω και πάλι, Καταρχάς ξεκινάμε από μια κενή καρέκλα που ήταν για να καθίσει ο καλεσμένος απόψε και ο οποίος είχε δηλώσει συμμετοχή στην εκπομπή απόψε, κύριος ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Πύργου, κύριος Φραγκαντώνης Παναγιώτης. Ο κύριος που μέχρι στιγμής ούτε τηλέφωνο, την ευθυξία δεν είχε ούτε τηλέφωνο να πάρει, για ποιο λόγο δεν είναι απόψε στην εκπομπή. Αυτά για να ξέρετε τι ψηφίζουμε, ποιους ψηφίζουμε και για ποιο λόγο τους ψηφίζουμε. Και έχουμε την κυρία Πινελόπη Γαλανοπούλου, Πρόεδρο Περιβαλλοντικής Δράσης Ηλίας, τον κύριο Γιώργο Αντριόλα, Δημοτικό Σύμβουλος με την παράταξη Σύγχρονος Πύργος, και τον κύριο Αθανάσιο Καραγκούνη, γιατρό καρδιολόγο. Κύριοι, ο κόσμος περιμένει λύσεις όμως. Καλά αυτά όσα είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά το πρόβλημα είναι υπαρκτό και περιμένει άμεσες λύσεις. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, οδεύουμε να κάνουμε Χριστούγεννα με διπλάσιους όγκους σκουπιδιών. Να ξεκινήσω από την κυρία Γαλανοπούλου. Είναι λυπηρό. Ή μάλλον πριν ξεκινήσετε, έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλει να κάνει παρέμβαση, τον κύριο Αθανάσιο Σκορδαλή. Κύριε Σκορδαλή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, καλησπέρα και στο όμορφο πάνελ σας. Ήθελα να κάνω μία μικρή παρέμβαση για το θέμα που συζητάτε. Επειδή ο Εμπορικός Σύλλογος θίγεται περισσότερο από κάθε πολίτη, όλοι οι πολίτες του πύργου, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή που έρχονται οι Άγιες ημέρες και αρχίζουμε το εορταστικό ωράριο στις 16 του μηνός, δεν μπορούμε να πάμε με αυτή την εικόνα που υπάρχει στην πόλη μας, σε αυτή την πόλη που δεν μπορεί να πατήσει ξένος άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν είναι ωραίες οι συζητήσεις, τις παρακολουθώ πολλά χρόνια για τα σκουπίδια και λύση δεν υπάρχει. Επειδή λοιπόν καθημερινά δέχουμε δεκάδες τηλεφωνήματα από συναδέλφους και επειδή έχουν μπροστά τους το σωρό, το βουνό με τις τσάντες, με τα σκουπίδια, και φυσικά αφού δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να ανοίξει το μαγαζί του, πώς είναι δυνατόν να πάει ο καταναλωτής να ψωνίσει. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, σε αυτή τη βαθιά κρίση, έρχεται λοιπόν αυτή η κατάσταση να εμποδίσει τις ημέρες αυτές που περιμένουμε και εμείς να βγάλουμε κάποιες υποχρεώσεις. Και μας το απαγορεύουν. Και αυτή τη στιγμή ο Εμπορικός Σύλλογος, επειδή πληρώνει πολύ περισσότερα δημοτικά τέλη από μια οικογένεια, από ένα σπίτι, και έχουμε την απέτηση τα χρήματα που πληρώνουμε να είναι ανταποδοτικά, να είναι καθαρή η πόλη μας, να είναι φωτισμένη. Και αυτή τη στιγμή δεν παρέχει τίποτα από τη Δημοτική Αρχή. Κύριε Θεοδόρου, επειδή λοιπόν πολλές κουβέντες λέμε και δεν υπάρχει λύση. Βέβαια είναι η μία πλευρά αυτή, ότι φύγεται περισσότερο από τον καθέναν ο εμπορικός κόσμος, και δεν θα πάμε έτσι, θα σας πω στη συνέχεια. Είναι βέβαια
και το άλλο το της υγείας, το πρώτο. Φοβόνται να έρθουν από τα χωριά να ψωνίσουν, γιατί λένε και έχει διαδοθεί ότι υπάρχουν μικρόβια, όπως είπε και ο γιατρός ο κ. Καραγκούνης, είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα. Επειδή λοιπόν το πράγμα δεν πάει άλλο και συζητήσεις καλές είναι και οι δικαιολογίες καλές είναι, εγώ θέλω να λύσουν το πρόβλημα. Και αν δεν το λύσουν μέχρι τις 16 του μηνός που ανοίγουμε και την διαορταστική, το εορταστικό ωράριο, εγώ σαν εμπορικός σύλλογος θα απευθυνθώ στον εισαγγελέα να κάνω καταγγελία προς κάθε κατεύθυνση, προς κάθε υπεύθυνο. Αλλά απορώ όμως και κάτι άλλο. Πόσος εισαγγελέας μέχρι τώρα δεν έχει πάρει και δεν έχει παρέμβει σε αυτό το σοβαρό θέμα που κινδυνεύουν οι πολίτες για την υγεία τους και ένας κλάδος που έχει καταρρεύσει και δεν μιλάει κανείς. Κύριε Σκορδαλή, ο κύριος εισαγγελέας έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από μόνος του. Με το παράπονο ότι κανένας σύλλογος, κανένας φορέας δεν τον επισκέφθηκε για αυτό το πρόβλημα. Εγώ θα τον επισκεφτώ λοιπόν στις 16 του μηνός, αν δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Και, θα έρθουν όλοι απέναντι στους εμπόρους που αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη αγωνία. Γιατί εμένα καθημερινά δεκάδες τηλέφωνα με ενοχλούν και ανησυχούν τι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να κλείσω. Θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στη συζήτηση. Πολύ ωραίες είναι οι συζητήσεις, αλλά εγώ θέλω το πρόβλημα να λυθεί. Και αν δεν λυθεί, θα κάνουμε αυτό που είπαμε και εγώ μέχρι τότε, εάν δεν έχει λυθεί, ο εισαγγελέας θα πρέπει να πιάσει αυτόφορο, να τελειώνουν τα πράγματα. Να πιάσουν αυτόφορο αυτούς που τέλος πάντων ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Εμείς πληρώνουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε αυτά που δικαιώμεθα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστούμε κύριε Σκορδαλή. Αυτά από τον κύριο Σκορδαλή, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Βρίσκονται σε δυσχερή θέση και αυτοί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στη Μανολοπούλου στεγάζει το κεντρικό κατάστημα του ταχυδρομείου. Εάν πάτε από την απέναντι πλευρά της Αγροτικής Τράπεζας, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο δεν φαίνεται από τον όγκο των σκουπιδιών και γίνεται συναλλαγή καθημερινά εκατοντάδων πολιτών, έτσι. Δεν φαίνεται, έχει καλυφθεί, δεν φαίνονται μέχρι επάνω που είναι η πινακίδα, είναι η σωρή των απορριμμάτων. Μέσα στην πόρτα δουλεύουν οι υπάλληλοι μέσα με κλειστές τις πόρτες. Λοιπόν, σας είχα... Ναι, ευχαριστώ. Δώσε το λόγο. Είναι λυπηρό, θα έλεγα, να καλούμαστε εμείς ως πολίτες, είτε σαν περιβαλλοντική δράση, είτε σαν οικολογική κίνηση, είτε οτιδήποτε, να λειτουργήσουμε πυροσβεστικά για να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί χθες, προχθές, τέλος πάντων, ο χρόνος προς τα πίσω. Όταν ζητήθηκε ανοχή από τους κατοίκους των λιμνών, και από εμάς βέβαια, έτσι, σε συμφωνία, για το διάστημα του ενός μήνα, στο οποίο συνέχισαν, ζήτησαν με τις παρεμβάσεις και του ταξιάρχου και του εισαγγελέως, τέλος πάντων, και την κατανόηση για να υπάρξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, ο Δήμος, θα έλεγα, ότι είχε το χρόνο να σκεφτεί. Αυτός ο χρόνος είναι... Την επόμενη μέρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν είδαμε κάποια τέτοια κατεύθυνση. Οι άνθρωποι έδειξαν ανθρώπινο πρόσωπο, οι πολίτες ανοχή, έτσι, να υπάρξει μια ανακοχή, μια συνθηκολόγηση τη στιγμή που γνώριζαν ότι η επόμενη μέρα σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι η μέρα της καταστολής, η μέρα της μυστικής συμφωνίας, η μέρα τέλος πάντων όλων αυτών τα οποία ζήσαμε και βιώσαμε σε έξαρση. Τέτοιες κινήσεις δεν έγιναν. Λοιπόν, από την άλλη, εάν υπήρχε μία σοφή έτσι κίνηση, σοφή λύση θα έλεγα στο μυαλό των ανθρώπων αυτών οι οποίοι ευθύνονται για αυτή τη διαδικασία που έχουμε υποστεί όλοι σήμερα, θα μπορούσε να έχει προκύψει μία συνεργασία με τους εθελοντές και με τους πολίτες, έτσι μία ενημέρωση, άμεσα να εφαρμοστεί ανακύκλωση, δηλαδή περισυλλογή, έτσι, όλων αυτών που καθημερινά απορρίπτονται,
για να μειώσουμε τον όγκο σε ένα ποσοστό οποιοδήποτε, 10-20%. Όλοι οι πολίτες θα συμμετείχαν και εμείς θα βοηθούσαμε και σαν περιβαλλοντική δράση και σαν οργανώσεις και σαν σύλλογοι, έτσι, να μειώσουμε τον όγκο ο οποίος είναι απειλητικός. Δηλαδή ένα βουνό, ας πούμε, το οποίο υψώνεται 2-3 μέτρα, απλώνεται, κολυμπάει μέσα στο νερό και ξαναμαζεύεται, γιατί παρατηρήθηκε εικόνα, κάποιοι εργάτες του Δήμου μάζεψαν τον όγκο για να τον σηκώσουν πάλι, γιατί είχε απλωθεί, δεν μπορούσαν τα παιδιά να περνάνε, να πηγαίνουν στα σχολεία, τα αυτοκίνητα, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε και αυτό να έχει συμβεί, αλλά προφανώς δεν υπήρχε πρόβλεψη ούτε γι' αυτό. Κύριε Ραπούλου, συγγνώμη, και μόλις μας πήραν τηλέφωνο και μας ενημέρωσαν ότι οι εργάτες του Δήμου που κάνουν αυτή τη δουλειά δουλεύουν χωρίς προστατευτικά μέσα. Μάλιστα. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι και αυτοί στην εγκατάλειψη, όπως είμαστε όλοι μας. Για αυτά θα μας πει στη συνέχεια ο γιατρός. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, προκειμένου για την αποκομιδή. Όταν μαζευτούν αυτά τα σκουπίδια τα οποία έχουν υψωθεί, όλα αυτά τα έντομα, οι μύγες, τα ποντίκια συνεχίζουν να κουβαλάνε αυτές τις μολυσματικές. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος και μετά την αποκομιδή, μετά την περισυλλογή των σκουπιδιών. Ποιος είναι ο κίνδυνος στον οποίο είμαστε εκτεθειμένοι, κύριε Καραγκούνη? Θα το ρωτήσω. Ο κίνδυνος είναι περίπου ίδιος για αρκετές μέρες. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρουμε ποιες μύγες μας επισκεφθήκαν στο σπίτι και ποιες δεν μας επισκεφθεί. Είναι πάντα ο κίνδυνος ορατός και μπροστά στα μάτια μας. Τουλάχιστον να φύγει αυτό το κακό, αυτή η πληγή, όσο γίνεται νωρίτερα, και σιγά σιγά το κακό θα λιγοστεύει. Αυτή είναι η υπόθεση. Σιγά σιγά θα λιγοστεύει. Όσο θα συνεχίσετε ή θα πω εγώ. Όσο αφορά τώρα τους εργάτες, κύριε Θεοδόρου, ναι, που θα πάνε να μαζέψουν τα σκουπίδια, είμαι της γνώμης να μην δεχτεί κανένας να πάει εάν δεν είναι πλήρως εξοπλισμένος. Τι εξοπλισμό χρειάζεται, επειδή δεν είμαι ο ειδικός εγώ για να το πω, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, αλλά εν πάση τόση χοντρά-χοντρά θα πρέπει να έχει ειδική στολή, ειδικά παπούτσα, αδιάβροχα παπούτσα, γάντια, μάσκα, και θα πρέπει να έχει και ένα χαρτί στα χέρια του, κατά τη δική μου εκτίμηση, είτε από την Υπηρεσία Υγιεινής της Νομαρχίας, είτε από το παθολογικό τμήμα των λοιμόξεων του νοσοκομείου Πύργου, που να ζητάνε εγγράφως να τους απαντήσουν τι προφυλακτικά μέτρα και ποιες στολές πρέπει να έχουν για να πάνε να αλλιώς κινδυνεύουν να αρρωστήσουν. Μάλιστα. Κύριος Αντριώλας. Καταρχήν, να προχωρήσουμε και να μην χάνουμε χρόνο. Ακριβώς. Σε προτάσεις, έτσι. Ακριβώς. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση και πάλι όμως. Ναι. Ότι η λύση μπορεί να δοθεί μόνο από αυτούς που εκ του νόμου έχουν την ευθύνη διοίκηση του Δήμου. Εμείς εδώ μπορούμε να κάνουμε μόνο προτάσεις. Εσείς έχετε πρόταση. Ακριβώς. Η σοφία βρίσκεται μέσα στους απλούς ενεργούς πολίτες τις περισσότερες φορές, κύριε Θεοδόρου. Ακούσαμε τον γιατρό που είπε πριν για το κίνδυνο που υπάρχει από τις εστίες μόλις που είναι οι όγκοι των απορριμμάτων. Άρα, εδώ πρέπει να υπάρχει πολιτική, άμεση πολιτική παρέμβαση, και είναι η εξής. Άμεσα ψεκασμός όλων των όγκων των απορριμμάτων. Έπρεπε αυτό να είχε γίνει χθες. Ο ψεκασμός όμως δεν επηρεάζει τις εισπνοές όλων όσων περνάνε, και όταν επικάθεται με τη βροχή δεν επιβαρύνεται το αναπνευστικό μας, έτσι. Το δηλαδή, δεύτερο, δεν είναι επανασυσκευασία λοιπόν, δηλαδή υπάλληλοι του Δήμου αυτές τις μέρες που δεν γίνεται η αποκομιδή ή οτιδήποτε, εφόσον οι άνθρωποι έχουν προστατευτεί, θα πρέπει να ασχολούνται με την επανασυσκευασία όλων των απορριμμάτων, να τα βάζουν μέσα σε μεγάλες μαύρες σακούλες. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει, το βλέπουμε, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Με την επανασυσκευασία όλων των απορριμμάτων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στο δρόμο. Ότι θα υπάρχει επιβάρυνση, ασφαλώς δεν μπορούν να εξαφανιστούν τα σκουπίδια έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο όμως πρέπει να τα ψεκάσουμε, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή έχει ο Δήμος φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία έχουν πάνω και δεξαμενές κτλ. Θα πρέπει να ψεκαστούν τα σκουπίδια και θα πρέπει να επανατοποθετηθούν μέσα σε σακούλες. Επιπλέον σε χώρους που είναι ευαίσθητοι, όπως είναι τα σχολεία, οι όγκοι των απορριμμάτων με κάποιον άιλον θα μπορούσαν έστω προσωρινά, μιλάμε για το προσωρινά, θα έπρεπε να σκεπαστούν. Δεύτερον, τι είπε η κυρία Γαλανοπούλου πριν? Ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα από το Δήμο στον τοπικό τύπο που να ευαισθητοποιεί τους πολίτες και να τους παρακαλεί και να τους λέει: παρακαλώ πάρα πολύ,
κάντε ανακύκλωση. Και τι εννοώ? Όλα αυτά τα προϊόντα που έχετε, τα οποία είναι πλαστικά, είναι χαρτιά, είναι μπουκάλια, βάλτε τα μέσα σε σακούλες και κρατήστε τα στο σπίτι σας, κρατήστε τα στο μπαλκόνι σας και κατεβάζετε μόνο, εάν δεν μπορείτε αλλιώς, τα σκουπίδια τα οποία υπάρχει κίνδυνος και υπάρχει πρόβλημα. Εάν κάνουμε το εξής, ο καθένας μας, τα μπουκάλια που είναι από το μεταλλικό νερό που πίνουμε και όλα τα χαρτικά και τα κρατήσουμε μέσα σε μία σακούλα, ο όγκος των απορριμμάτων θα μειωθεί πάρα πολύ. Αυτά είναι για τα άμεσα. Πάμε τώρα, τι πρέπει να γίνει στο δεύτερο στάδιο. Τι πρέπει να κάνουμε με τα σκουπίδια. Όταν θες να δώσεις μία λύση και ξέρεις ότι όλοι οι χρόνοι, όλες οι προθεσμίες έχουν περάσει, είναι δεδομένο ότι πρέπει να λειτουργήσεις, όχι βγαίνοντας και λέγοντας με λεονταρισμούς, εγώ θα τα πάω τα σκουπίδια, θα τα πάω εκεί, θα τα πάω εκεί, θα τα πάω παραπέρα. Βγαίνεις και το κάνεις και έχουμε πει τι πρέπει να κάνεις. Το δημόσιο, η υγεία, είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας ο οποίος θα σε κατηγορήσει, εάν έμπρακτα αποδείξει ότι προσπαθείς να προστατεύσεις αυτό το δημόσιο αγαθό. Έχουμε πει, μία είναι η λύση. Άμεσα τα απορρίμματα πρέπει να πάνε στην Τριανταφυλιά. Και έχει πει τότε και ο κύριος Λιατσής ότι θα είμαστε δίπλα του. Εάν βγει αύριο και μαζεύει τα σκουπίδια και πει ότι θα πάνε στην Τενταφυλιά, θα είμαστε δίπλα του. Το έχει πει και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο το έχει πει αυτό. Σε αυτό, αν γνωρίζετε, θέλω και εγώ μία απάντηση. Αν μπορώ. Μία απάντηση που έχει δοθεί και από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Η Δημοτική Αρχή. Ότι βάσει το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί με την Ιερά Μονή Φραγκαπηδήματος είναι ότι η Τριανταφυλιά θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κατασκευή του εργοστασίου και χυτή. Ποιος το έχει πει αυτό? Γι' αυτό σας ρωτάω, αν ξέρετε κάτι, σε περίπτωση που γίνει χαδά εκεί, αμέσως απορρίπτεται το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί. Ξέρετε κάτι εσείς να μας πείτε? Αυτό το έχει πει ο κύριος Φραγκαντώνης σε μια συζήτηση που είχατε τις προάλλες εδώ στο σταθμό, αυτό ναι, εννοείται? Ναι, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Φραγκαντώνης... Ο κύριος Φραγκαντώνης το είπε που τον είχα καλεσμένο εδώ σε εκπομπή. Γι' αυτό να ξέρουμε ποιος και το λέει. Δεν θα γίνουμε εμείς τα κόπλακα το να χαθεί το εργοστάσιο. Μάλιστα. Ο κύριος Φραγκαντώνης τη μία φορά, αν μου επιτρέπετε, παίζει το ρόλο του εισαγγελέα και λέει δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Την άλλη φορά παίζει το ρόλο του αστυνομικού διευθυντή και λέει δεν παρεμβαίνει ο αστυνομικός διευθυντής. Την άλλη φορά παίζει το ρόλο του επιστήμονα και λέει ότι περνάει το νερό, περνάνε όλα τα υγρά απόβλητα, διυθίζονται στο έδαφος, εκεί διυλίζονται και βγαίνει γάργανο νερό. Όταν τα άκουγα όλα αυτά, ότι τη μία φορά είναι εισαγγελέας, την άλλη φορά είναι αστυνομικός, την άλλη φορά είναι επιστήμονας, την άλλη φορά είναι περιβαλλοντολόγος, έλεγα ηρωνικά μέσα μου, έλεγα άντε και Μητροπολίτης. Τώρα βγαίνει και καθιστά, γιατί έτσι είπε τις προάλλες, και το δέσποτα. Λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή, από αυτά που γνωρίζω, ότι υπάρχει περίπτωση σε ένα τέτοιο μεγάλο κίνδυνο, όταν ο ίδιος ο δέσποτας βγαίνει και δίνει οικόπεδο στην περιοχή στο Φραγκοαπίδημα που μας είχατε πει πριν. Ναι, ότι ναι. Θα έρθει και θα πει τώρα όχι, θα καταγγείλω τη σημασία. Για διάφορους δικούς λόγους. Ας αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά και ας μιλήσουμε επί του πρακτέου. Και θέλετε να σας πω κάτι. Τι αποδεικνύεται ακόμα και από αυτό? Γιατί δηλαδή τώρα μου λέτε κάτι και σας λέω ότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τον κύριο Φραγκαντώνη, δεν μπορώ να πιστέψω τον κύριο Παρασκευόπουλο. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή με όσα έχει κάνει τον τελευταίο καιρό καθιστά τον εαυτό της απέναντι στους δημότες εσαΐ αφαιρέγγυο. Ποτέ δεν έχει πει κάτι και να το έχει υλοποιήσει. Ο Δήμος εδώ και ένα χρόνο είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Άρα λοιπόν δυστυχώς η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος δεν έχει πια, έχει απολέσει την ηθική νομιμοποίηση να ζητά ανοχή και κατανόηση. Στο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω εγώ είναι ότι το μόνο προαπαιτούμενο για να δοθεί λύση και να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τους δημότες και να επιτευχθεί η κοινωνική συνένεση είναι η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο κύριος Φραγκαντώνης που έχουν την ευθύνη να παραιτηθούν. Ξόδεψαν εκατομμύρια και έφεραν το Δήμο να χρωστάει, να θέλει, να πρέπει να χρεωθεί με άλλα τόσα εκατομμύρια προκειμένου να διαχειριστεί τα απορρίμματα τα οποία οι ίδιοι έχουν τοποθετήσει στο Ποτόκι και αλλού. Απέτυχαν. Οδήγησαν το Δήμο σε αδιέξοδο. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι η παρουσία τους υπονομεύει κάθε δυνατότητα εξέβρεσης λύσης. Γιατί δεν τους εμπιστεύεται πια κανένας.
Το ίδιο το πρόβλημα δηλαδή δεν μπορεί να επιληθεί, διότι η παρουσία του κύριου Δημάρχου και του κύριου Φραγκαντώνη υπονομεύει τη λύση του. Δηλαδή ο κύριος Φραγκαντώνης που είναι αυτή τη στιγμή, και το λέω αυτό γιατί δεν έχει έρθει εδώ σήμερα, είναι ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος καθαριότητας. Είναι ο υπεύθυνος για τα σκουπίδια, για να το πούμε λαϊκά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβει ότι έχει καταστρέψει την πόλη, ότι η πόλη αυτή τη στιγμή κινδυνεύει και ότι έχει αποτύχει και να μας απαλλάξει από την παρουσία του? Και εκεί είναι η ευθύνη αυτών που τον έβαλαν στη συγκεκριμένη θέση και δεν έρχονται σήμερα να τον πάψουν. Άρα πώς μπορούμε να συζητάμε για λύση όταν οι ίδιοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διοικούν το Δήμο, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να δοθεί λύση. Διότι η παρουσία τους υπονομεύει, δεν τους εμπιστεύεται κανείς. Τι να βγουν και να πούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στον εμπορικό σύλλογο, στον ιατρικό σύλλογο, στους πολίτες? Αυτό βγαίνουν όλοι και λένε. Τη μία μας λέτε έτσι, την άλλη μας λέτε αλλιώς. Επί 3 χρόνια τους δώσαμε κάθε δικαίωμα να μπορέσουν να διαχειριστούν τα απορρίμματα. Δεν τους ενοχλήσαμε. Σεμνά και ταπεινά. Γιατί ξέραμε ότι η πόρτα διοίκηση του Δήμου χωράει μόνο ένα. Επί 3 χρόνια δεν λαϊκίσαμε. Εμείς δεν βγήκαμε να σηκώσουμε πανό. Γιατί ξέραμε ότι εκ της θέσης μας αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Εμείς δεν πήγαμε να φέρουμε επιστήμονες ή οτιδήποτε κτλ. Ναι, οποίοι... αλλά τώρα. Τώρα όμως τους αφήσατε, αλλά η ευθύνη πέφτει και σε εσάς. Η πολίτες, ευθύνη πέφτει σε εμάς όταν θα μας δοθεί. Την ευθύνη και σε εσάς, γιατί και, σας και εσείς δεν πιέζετε να δοθεί λύση. Γιατί δεν πιέζει να δοθεί λύση? Τώρα δεν σας είπα. Σας είπα πρόβλημα, θα πρέπει να γίνει ψεκάμε. Πότε τα έχετε ξανακούσει να τα λέει? Το να τα λέμε δεν λέει τίποτα. Και τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να πάω να ψεκάσω. Δεν έχει αποτέλεσμα. Αφού δεν μας ακούει. Δεν ακούει τίποτα. Λέει, έχει πάρει μόνος του και λέει, εγώ θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Εκφεύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έρχεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας είπα ότι εμείς το μόνο το που μπορούμε έχετε, να κάνουμε. Έχετε ζητήσει ποτέ να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο? Έχουμε ζητήσει. Με αποκλειστικό θέμα τα απορρίμματα. Μάρτυρες είναι όλη η μειοψηφία, το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και ο κύριος Γιάνναρος το έχει ζητήσει και ο κύριος Εφερίδης το έχει ζητήσει και δεν, και δεν γίνεται. Και δεν γίνεται. Προχθές έγινε, σας λέω για πρώτη φορά, είχε μπει σαν πρώτο θέμα μεταξύ άλλων 35. Και στο θέμα αυτό έκανε μια ενημέρωση, σας είπα. Μας είπε ότι η μόνη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα πάμε στον κύριο Μιχελάκη, στον Υπουργό Ιστορικών. Εντάξει, πήγα. Του είπε ο κύριος. Θέλετε να σας πω, και ας βγει ο αστυνομικός διευθύντης και οποιοδήποτε θέλει να με διαψεύσει. Ξέρετε τι μάθαμε? Ότι όταν στείλανε τα μάτια στις Λίμνες. Όταν στείλανε τα μάτια στις Λίμνες, γιατί ζητάει κοινωνική συνένεση. Αυτό είναι που λέμε. Και ξαφνικά εμφανίζεται, σύμφωνα με δηλώσεις του τύπου, να πηγαίνει ο κύριος Δήμαρχος και να υποδεικνύει ποιοι θα διωχθούν σε βαθμό κακουργήματος. Και ξέρετε ποιο είναι το ακόμα μεγαλύτερο θράσος? Όταν ο συνήγορος του πολίτη έρχεται και δικαιώνει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είσαι τότε αφαιρέγγυος. Και λέω τώρα, επανειλημμένα το έχουμε πει αυτό το πράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συζήτηση. Και προχθές τι μάθαμε, για να επανέλθω. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων και ο Δήμος Πύργου δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ούτε καν να μαζευτούν όλα τα σκουπίδια μέσα από τον πύργο. Μάθαμε ότι στις 2 η ώρα ο Δήμος Πύργου σταμάτησε να στέλνει σκουπίδια. Σταμάτησε στις 2 η ώρα. Έληξε το ωράριο. Σταμάτησε. Και γι' αυτό φύγανε στις 3 η ώρα τα ΜΑΤ. Αλλά δεν μπορείς να διοικήσεις με τα ΜΑΤ, αλλά εκεί φαίνεται ποια είναι η αφαιρεγκαιότητα και η ασυνέπεια. Οι άλλοι 2 Δήμοι μάθανε, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ξεκίνησε 7 η ώρα, πήγανε τα ΜΑΤ και πήγανε και έριχνε σκουπίδια. Ο Δήμος Πύργου ξεκίνησε στις 10 η ώρα. Και ο Δήμος Πύργου σταμάτησε μετά γιατί υπήρχε ωράριο. Και οι άνθρωποι έφυγαν. Αυτό μας μετέφεραν από πληροφορίες. Κύριε Καρακούνη, δεν θα πρέπει να απολυμανθούν οι περιοχές στη συνέχεια μετά την αποκομιδή των απορριμμάτων εκεί που ήταν οι σωροί? Κύριε Θεοδόρου, εγώ είμαι εδώ σαν ένας πολίτης που διαμαρτυρήθηκε για αυτό το θέμα. Ναι, αλλά θέλουμε και τις συνέπειες που έχουν όλα σωστά, αυτά. Σωστά. Αλλά τις απόλυτες θεραπευτικές οδηγίες του προβλήματος ή προληπτικές θα τις δώσει το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας ή το Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Πύργου, εφόσον εκεί απευθυνθούν. Η γνώμη η δική μου είναι ότι πρέπει. Εντάξει, καλά κάνετε και το λέτε εσείς αυτό. Βλέπουμε ότι αυτοί δεν κινούνται. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει ο πολίτης να ενημερωθεί από κάποιον? Σωστά. Λοιπόν, να καλέσετε μία μέρα τους αρμόδιους, τους ειδικούς, να τους ενημερώσουν. Αλλά οι φορείς που είπατε, ας πιέσουν λίγο την κατάσταση. Ο Καραγκούνης μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ... Μα ξέρετε τι, καθημερινά κυκλοφοράω στον πύργο. Θέλω να κάνω μία διαδρομή. Να σας πω,
από το κανάλι να πάω μέχρι το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας για κάποιο θέμα. Έτσι. Μία ώρα κάνω τη διαδρομή. Με σταματάνε στον δρόμο και βλέπω την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των πολιτών να με ρωτάνε. Έχεις κάτι να μας πεις, τι θα γίνει με τα σκουπίδια? Και δεν συγκινείται κανένα. Σε όλα αυτά που λέμε σήμερα, κύριε Θεοδόρου, και σε όλα αυτά που έχω πει, γιατί ξέρω ακριβώς τι έχω πει, ο μόνος τρόπος απάντησης, γιατί σήμερα σας λέω πάλι δεν ήρθαν εδώ, θα είναι να μας απαντήσουν μέσα από τον τύπο, με διαγγέλματα. Τίποτα άλλο δεν πρόκειται να κάνουν. Ειλικρινά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν πολίτες. Ο Δήμαρχος είναι εκλεγμένος για 4 χρόνια. Και συγκεκριμένο τύπο. Είναι αυτό εκεί που κατέφευγαν όλα αυτά τα χρόνια. Ο Δήμαρχος. Είναι εκλεγμένος για 4 χρόνια. Δεν πέφτει. Λίγο, 2 ώρες εκπομπή και δεν τόλμησε εκτός από τον κύριο Αριστιδόπουλο, έτσι, που για δικούς του λόγους πήρε, όχι για να για τη Δημοτική Αρχή και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, δεν τόλμησε να κάνουν παρέμβαση. Ένα τηλέφωνο. Φανταστείτε σε τι... Ο Δήμαρχος λογοδοτεί στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Ας παρέμβει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Δεν μπορεί να λογοδοτήσει σε μένα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι να πω ότι και εγώ καταθέτω την αγωνία μου, αλλά εγώ δεν μπορώ αύριο να πάω στους υπαλλήλους και να δώσω εντολές. Ούτε ο κύριος Λιατσής μπορεί, ούτε ο κύριος Δημόπουλος μπορεί, ούτε όλη η παράταξη μπορεί. Ο Δήμαρχος διοικεί. Δυστυχώς η πόρτα κρατάει μόνο ένα. Ό,τι και να πει η κυρία Γαλανοπούλου, ό,τι και να πει ο γιατρός ο κύριος Καραγκούνης. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λέμε κάνουμε έκκληση. Πώς ξεκίνησα εγώ στην αρχή, παρακάμπτοντας όλα τα υπόλοιπα και λέω: κάνω έκκληση στο διοικητή της πυροσβεστικής να έχει ένα σχέδιο προκειμένου εάν γίνει το απευκταίο στο ποτόκι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Άλλος είναι αυτός ο οποίος έχει το κλειδί της πόλης. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε προτάσεις και ο κόσμος θα μας κρίνει αν οι προτάσεις μας είναι εφικτές ή όχι. Εγώ ακούγοντας σήμερα τους 2 συνομιλητές είπα ότι αυτά που λένε εκφράζουν μια απλή σοφία, είτε η οποία προέρχεται μέσα από μια επιστημονική κατάρτιση, είτε αυτή προέρχεται μέσα από μια ενεργοποίηση σε συλλόγους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη δημόσια υγεία. Να περάσω και πάλι στην κυρία Γαλανοπούλου, μια και έχει. Να περάσω στην κυρία Γαλανοπούλου. Θα ήθελα να μου πει η κυρία Γαλανοπούλου πώς γίνεται οι υπηρεσίες που πριν είχαν απαγορεύσει τη χρήση, έτσι, στην περιοχή Λίμνες και η αρχαιολογική υπηρεσία και το τμήμα περιβάλλοντος με έγγραφά τους είχαν πει ότι πρέπει να σταματήσει. Προφανώς θα μιλάτε για την αρχαιολογική, για τη ΖΕΤΑ εφορία αρχαιοτήτων. Για τη ΖΕΤΑ εφορία αρχαιοτήτων, έτσι. Μάλιστα. Και το τμήμα περιβάλλοντος κάνει μια έκκληση τότε ότι πρέπει να σταματήσει. Πώς οι ίδιες υπηρεσίες έρχονται μετά και δίνουν εγκρίσεις για να γίνει εκεί, να πάει ο δερματοποιητής και να γίνεται εκεί η αναπόθεση των απορριμμάτων. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εσείς λόγω ότι ανακατευθήκατε και μάλιστα δεν ξέρω, μια πληροφορία μου λέει ότι υπάρχει έγγραφο καινούριο της ΖΕΤΑ εφορία αρχαιοτήτων η οποία ανακαλεί την έγκριση που είχε δώσει για τη θέση του δερματοποιητή. Ναι, σε αυτό υπάρχει, είναι γεγονός ότι οι λεπτομέρειες έχουν χτίσει αυτή την νόμιμη ή την, θα έλεγα, την νομιμοποιημένη παρανομία, έτσι. Σε τέτοιες λεπτομέρειες χτίστηκαν αυτές οι αδειοδοτήσεις. Από ό,τι γνωρίζω, η εφορία αρχαιοτήτων δεν ενέκρινε, δεν ήταν η υπεύθυνη για να εγκρίνει και να αδειοδοτήσει. Όμως, κρατώντας επιφυλάξεις για συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα, έδινε την, πώς να το πω, την έγκριση. Περαιτέρω έγκριση, ναι, δηλαδή έδινε με το έγγραφό της. Για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τη στιγμή λοιπόν που υφίσταται αυτή εδώ η δεκασέλιδη γνωμοδότηση του συνηγόρου και ευτυχώς που προέκυψε ο συνήγορος, γιατί τελικά, όπως είπα και τις προάλλες στο δημοτικό, στο Λάτσιο,
υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που κάνουν ακόμα τη δουλειά τους αδιάβλητα, χωρίς να έχουν να κάνουν με τους εμπλεκόμενους. Ανακάλυψε το έγγραφο της συζήτησης. Υπάρχει λοιπόν, ναι, αυτό δεν έχει κοινοποιηθεί σε εμάς, παρότι θα έπρεπε επίσημα να έχει φτάσει σε εμάς. Πληροφορίες έχουμε κι εμείς ότι υπάρχει η παύση της διαδικασίας αυτής, ότι δηλαδή χρονικά θα έλεγα μάλλον, για τις ημερομηνίες, δεν δίνουν μάλλον την έγκρισή τους, έτσι, ως προς την περαιτέρω απόθεση. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το ότι υπήρχε εντολή από το συνήγορο και όφυλαν να απαντήσουν και ίσως να ήταν και η πρώτη υπηρεσία η οποία απάντησε. Έτσι, από πλευράς προς το συνήγορο να στείλει δηλαδή έγγραφο. Έχω εδώ επίσης το 2003, στις 19 του 2003. Μάλιστα, ναι, η αρχική. Είναι του Τμήματος Περιβάλλοντος. Μάλιστα. Που είχε κάνει την έκθεση για το τι η επικινδυνότητα που υπάρχει για την περιοχή. Έτσι, μάλιστα. Με την απόρριψη των απορριμμάτων. Mm-hmm. Και ξαφνικά η ίδια υπηρεσία έρχεται τώρα και δίνει έγκριση. Σας και είπα, μετά την εμφάνιση του συνήγορου του πολίτη και τα έγγραφα, αρχίζει πλέον, το ανακάλεσε. Επίσημα δεν έχουμε Έκανε αυτοψία, αλλά η έκθεσή της πρέπει να την έχω εδώ, θα την βρω, αλλά αν έχουμε σε... γιατί έχουμε μια επικοινωνία. Έχουμε έναν τηλεθεατή, τον κύριο Μεγακλή Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος θέλει να κάνει παρέμβαση. Μας ακούτε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Θεοδόρου. Και εγώ σαν κάτοικος εδώ του Δήμου Πύργου θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου πάνω στο θέμα των σκουπιδιών, διότι ορθά είπε ο κύριος Καραγκούνης ότι έχει γίνει εστία μόλυνσης. Προημερών είχαμε ακούσει ότι είχε παρέμβει ο εισαγγελέας της Ηλίας σχετικά με τα σκουπίδια να παρέμβει η Υγειονομική Επιτροπή και να δώσει το πόρισμα κατά πόσο είναι επικίνδυνα και κατά πόσο κινδυνεύει ο λαός του Πύργου περισσότερο. Γιατί θα έχουμε και την επέκταση γενικότερα του λαού της Ηλίας, όχι μόνο του Πύργου. Πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση και αν δεν μπορεί ο Δήμαρχος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να βρει λύση, ας παραιτηθούν αύριο το πρωί. Ή θα πρότεινα να βγουν στο δρόμο στην πλατεία του Πύργου και να μοιράσουν μάσκες για το λαό του Πύργου. Δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν πάει άλλο. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Τους δόθηκε ευκαιρία το χρονικό διάστημα να βρουν λύσεις για τα σκουπίδια. Όχι στις λίμνες που είχαν επιλέξει χώρο το οποίο όλος ο λαός της Ηλίας το κατέκρινε, διότι η θέση λίμνες ήταν ένας χώρος ο οποίος πρώτον το περιβάλλον καταστρέφεται, δεύτερον ο αλφιός υπήρχε μόλυνση και αφετέρου μην ξεχνάμε ότι όλος ο λαός της Ηλίας ποτίζει από τον αλφιό. Μα την ντομάτα του, μα το καρπούζι του και ούτω καθεξής. Γι' αυτό εγώ σαν κάτοικος του Πύργου είμαι τόσο στενοχωρημένος με αυτή την κατάσταση που θα προτείνω να παραιτηθούν αν έχουν φιλότιμο αύριο το πρωί και ας τους είχα στηρίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Θεοδόρου. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Βλέπετε ότι η αγανάκτηση των πολιτών έχει χτυπήσει κόκκινο που λέμε. Όσο η κυρία είπα για το τμήμα περιβάλλοντος έλεγα έτσι. Mm-hmm. Στις 16 Δεκάτου 2013 την έχετε αυτή την έκθεση. Ναι. Ναι, αναφέρει το ακριβώς, για το δασαρχείο, λέτε, για το δασαρχείο. Όχι, για το δασαρχείο. Περιβάλλοντος και υποδομών. Μάλιστα. Τμήματος περιβάλλοντος. Έχω το έγγραφο μπροστά μου, το οποίο είναι στις 16 Δεκάτου 2013. Προς, βέβαια, κατόπιν αιτήματος, αυτό είχε γίνει η αυτοψία και όλα αυτά, έγιναν μετά από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Μακρυσίων, τον κύριο Γρυβάκη Παναγιώτη. Μάλιστα. Φώτη, Παναγιώτη, είναι και τα δύο. Και κοινοποιείται εκεί. Και σε μια δόση
Και σε κάποιο σημείο λέει στο... στην περιοχή λίμνης Πτέως Δήμου Μπόλακος, κατά την αυτοψία γινόταν απευθείας απόθεση στο έδαφος χαδά. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν λαμβάνονται μέτρα. Και εκεί που θέλουν να τα πάνε και να τα ρίξουν, δεν λαμβάνουν καθόλου μέτρα. Δηλαδή, αυτό το νάιλον που πρέπει να μπει σαν πρώτη, δηλαδή να μην έρχονται σε επαφή κατευθείαν τα απορρίμματα με το έδαφος. Μόνο στα χαρτιά για να πάρουν λοιπόν, την περιβαλλοντική μελέτη. Μα και αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος αυτή τη στιγμή δηλώνει αυτή όλη την απραξία και την αδράνεια, γιατί γνωρίζουν πλέον ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι οπουδήποτε να βρεθούν αυτά τα όποια σκουπίδια και όσα ακόμα συσσωρευτούν, θα πρέπει να τηρήσουν κατά γράμμα από το α μέχρι και το ω όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες, οι οποίες μέχρι χθες δεν ήσαν γνωστές. Έτσι, σε τόσο στο εύρος και σε όλο τους το βάθος, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός ο φόβος, αυτή η εγκατάλειψη έτσι, και των ιδίων και των σκουπιδιών και οι δικοί μας, μας έχουν φέρει σε αυτά τα διέξοδα. Λοιπόν, η πυροσβεστική, πώς θα λυθεί το πρόβλημα πυροσβεστικά, έτσι, από τη μια μέρα στην άλλη? Δυστυχώς πρέπει να υποστούμε τώρα, είτε τους παρετήσουν είτε παρετηθούν. Αυτό είναι με ένα ερώτημα, το οποίο θα πάμε να κοιμηθούμε με αυτό το ερώτημα, θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί, πιθανά και μεθαύριο. Έτσι, εδώ θα φανεί πλέον το δυναμικό αυτής της πόλης. Τι αντέχουμε ή τι έχουμε αντέξει μέχρι τώρα. Εμείς λοιπόν το επόμενο Σάββατο διοργανώνουμε μια ημερίδα η οποία θα έχει προσκεκλημένους, οι οποίοι ασχολούνται με την ανακύκλωση. Έτσι, προτείνουμε ανακύκλωση, έχουμε εθελοντές για την ανακύκλωση αυτή τη στιγμή. Έτσι, με άνεση θα λέγαμε ότι υπάρχει έργο, το Interreg, το οποίο περιφέρειες για την ανακύκλωση είναι το R4R, ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο το 2012 μέχρι 2014 στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων ανακύκλωσης των εταίρων, γιατί είναι μέσω του Interreg οι εταίροι, οι οποίοι είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, το οποίο θα μπορούσε να έχει ήδη τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή, να έχει ο Δήμος, να ήταν εταίρος ο Δήμος, όπως υπάρχει ο Δήμος Ζακύνθου. Υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι, οι οποίοι, δηλαδή ο διπλανός μας Δήμος, που είναι νησί, έτσι, η Ζάκυνθος, αυτή τη στιγμή από το, εδώ και 20 χρόνια, διαθέτει ΚΔΑΗ, Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, έτσι, και έχει φτάσει να μειώσει τον όγκο των σκουπιδιών στο 50%, έτσι, ειδικά τη τελευταία δεκαετία, και δεν είναι μόνο βέβαια η Ζάκυνθος, να φτιάχνει, να παράγει και από τα απόβλητα, να έχει και το βιοαέριο. Όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το επόμενο Σάββατο, με προσκεκλημένους όλους, και από τον Δήμο Αμαλιάδος, γιατί ο φορέας διαχείρισης έχει τον κύριο Λιμπέρη ως πρόεδρο, και τους τοπικούς φορείς εδώ, τους συλλόγους, τον ιατρικό, όλα θα το πλαισιώσουμε. Μάλιστα. Με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, έτσι, γιατί η περιβαλλοντική δράση δεν είναι ούτε δήμος, ούτε φορέας, έτσι, έχει μέλη τα οποία είναι απλοί πολίτες, οι οποίοι κρατάνε ένα ύψος σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, έτσι. Δεν θα διαφωνήσω με την πρόταση που κάνετε, αλλά αυτή είναι από το Σάββατο και μετά. Λυπούμαστε, είπαμε. Από την άλλη, θα δουλέψουν, δεν ξέρω. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν ήταν η δική μας η θέση. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το επόμενο. Και με την πρόταση που κάνει ο κύριος Καραγκούνης. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, τον κύριο Καραγκούνη, που είναι δημοτικός σύμβουλος. Δεν διαφωνώ με τις προτάσεις. Το θέμα είναι, αυτό θα γίνει στο μέλλον. Έτσι. Αγώνας για το μέλλον. Από τώρα πρέπει για να. Η πρόβλεψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Το ξέρει και ο γιατρός. Το θέμα είναι, μας το λέει ο γιατρός. Τι μας γίνεται μας τώρα, που το πρόβλημα είναι υπαρτό. Να βρούμε λοιπόν σάκους, να τα βάλουμε μέσα, να πάμε να τα αποθέσουμε. Προτάσεις θα γίνουνε, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Προτάσεις θα γίνουνε και σε αυτό το θέμα το άμεσο, αρκεί να θέλουν και κάποιοι να ακούσουνε. Εγώ δηλαδή προσωπικά γνωρίζω ότι υφίσταται μία πρόταση η οποία πάρα πολύ άμεσα θα ανακοινωθεί. Δεν και από ανθρώπους του τόπου μας. Δεν είπε η Δημοτική Αρχή προχθές ότι έχει το Plan B έτοιμο? Plan B. Ακούσαμε για ένα Plan B, είδαμε στον τοπικό τύπο. Αυτό έφυγε, τώρα πάμε στο Plan C. Στο πλάνο C. Ναι. Ένα πράγμα θα πω μόνο, γιατί ακούστηκε ότι καθημερινά και νυχθημερών προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα.
πήγαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος στο Ποτόκι. Θα σας διαβάσω μόνο δύο σειρές. Είπαν. Το Ποτόκι, να σας τα πω, λειτουργήσε. Πρέπει να κλείσουμε. Θα κλείσω, δύο σειρές. Περάσει... Για να δώσω το δικαίωμα να με ρωτήσει και αυτό που θέλει. Το Ποτόκι ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009. Τον ένατο του 2010, έληξε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Σήμερα έχουμε 2013. Λένε οι επιθεωρητές. Η μονάδα δεματοποίησης λειτουργούσε από την 1η Ενάτου του 2010 ως και την ημέρα ελέγχου 14 Δεκάτου 2011 χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί το 2010, το Σεπτέμβριο του 2010, έληξε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων που είχαν για το Ποτόκι. Ναι. Πήγαν, έλεξαν μετά από 1,5 χρόνο οι επιθεωρητές και διαπίστωσαν ότι δεν είχαν ανανεώσει τους περιβαλλοντικούς όρους. Και όχι μόνο αυτό. Το πόρισμα δημοσιεύτηκε και το έστειλαν το 2013, τον Ιούνιο, και μέχρι τότε λένε αυτοί, σύμφωνα με τα γραπτά τους, ότι δεν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Δηλαδή, αυτοί που προσπαθούν νυχθημερών, τι κατάφεραν. Από το 2010, το Σεπτέμβριο του 2010, που έληξαν οι περιβαλλοντικοί τους όροι, να φτάσουμε σήμερα, στο 2013, τον Αύγουστο, και τότε να βγάλουν τους καινούριους περιβαλλοντικούς όρους, 3 χρόνια. Δηλαδή, προσπαθούσαν νυχθημερών και 3 χρόνια οι επόμενοι περιβαλλοντικοί όροι που ενέκριναν, για τους έχουμε ζητήσει να μας παρουσιάσουν, ήταν στις Λίμνες. Όπου βέβαια έρχεται ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος είναι καταπέλτης στα πράγματα στα οποία λέει για τις Λίμνες. Αυτή είναι η συνέπειά τους. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα έχουμε και την έκθεση. Και βέβαια αυτό που είπατε για την. Εντάξει, την έκθεση των. Του με το νοσοκομιακό αποκλείτο, βέβαια, έχουμε μείνει χωρίς ενημέρωση, γιατί επίσημα δεν έχει φτάσει η έκθεση για τα νοσοκομιακά απόβλητα, ούτε και το θέμα των περιβαλλοντικών. Και βέβαια για αυτήν δείχτηκε γεωϊφάσματα που είπατε ότι χρειάζονται κτλ. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια. Να μην σας πω τι λένε ο κοντινό. Να αναλογιστούμε λοιπόν όλοι μαζί ότι θα υποστούμε σαν πολίτες. Η επιθυμία μας είναι αύριο το πρωί έτσι, κάτι να ρουφήξει αυτό το σκουπίδι, μια μαύρη τρύπα. Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά έτσι, τα οποία θα μεταφερθούν, το κόστος ποιος θα το πληρώσει. Κύριε Αντριόλα, και να κλείσουμε με αυτό. Πριν κάνω την ερώτηση, κύριε Θεοδόρου, θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό μόνο. Και μετά κάνω την ερώτηση και τελειώνω. Να πω στους συμπολίτες μου για τα κατοικίδια ζώα τα πιο δημοφιλή που είναι η γάτα και ο σκύλος, ας μην τα πολυβγάζουν έξω κοντά στα σκουπίδια, γιατί πάνε και μυρίζουν τα σκουπίδια και ειδικά όπου μυρίζουν κοπριά και πηγαίνοντας να το μυρίσουν παίρνουν στα μουστάκια τους οάρια και μικρόβια και τα μεταφέρουν μετά στο σπίτι. Τα παιδιά μακριά από τα σκυλιά και τα γατιά προς το παρόν και όχι επάνω στα κρεβάτια και πλύσιμο τα χέρια καλά, τελείωσε σε συμβουλές. Μάλιστα. Και πάω στην ερώτηση. Όλο το βασικό είναι εκεί που επικεντρωθήκατε όλη την ώρα, τι κάνουμε σήμερα, τώρα τι κάνουμε, μέχρι το Σάββατο, μέχρι την άλλη Κυριακή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε βρωμιάριδες, να κινδυνεύουμε να αρρωστήσουμε. Η ερώτηση είναι λοιπόν προς τον Δημοτικό Σύμβουλο. Εάν, ρε Γιώργο, βγουν οι δήμαρχοι και βγάλουν, είναι 10, 12, 15 και βγάλουν μια αντιπροσωπεία από 2 δημάρχους, από 3, οι οποίοι θα σας εκπροσωπούν όλους και βγουν στην τηλεόραση δημόσια και πούνε ποιος αναλαμβάνει, ρε παιδιά, από τους πολίτες του πύργου ή από οποιονδήποτε πολίτη της Ελλάδας να μας απαλλάξει από τα σκουπίδια προσωρινά τώρα και πόσα λεφτά θέλει. Θα δεχτεί προσφορές. Θα υπάρχουν δηλαδή προσφορές. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε: εγώ σας απαλλάσσω, ρε παιδιά, από τα σκουπίδια σας. Θέλω όμως να μου δώσετε τόσα χρήματα. Νομίζεις ότι θα υπάρχουν τέτοιες προσφορές? Ασφαλώς και θα υπάρχουν. Και θέλω να πω όμως ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια λύση, είναι αυτό που είπα και πριν. Όταν δεν εμπιστεύεται κανένας πια αυτούς που τον διοικούν, τη δημοτική αρχή, τότε η παρουσία τους υπονομεύει την οποιαδήποτε προσπάθεια λύσης. Είναι πολύ απλό αυτό το οποίο λέτε και υπάρχει σαν ερώτημα και σας απαντάω και σας λέω. Γιατί βγαίνουμε και βγαίνει, ακούμε ο Δήμος Πύργου σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου και οτιδήποτε. Και ότι όλοι οι άλλοι Δήμοι έχουν το ίδιο πρόβλημα κτλ. Ναι, δυστυχώς όμως αυτό έρχεται σε αντίθεση με κάτι άλλο. Ότι οι άλλοι Δήμοι δεν έχουν τα σκουπίδια μέσα στην πόλη τους. Δηλαδή οι άλλοι είναι πιο έξυπνοι. Πώς τα καταφέρουν? Νόμισμα, δεν ξέρουμε αν έχουν τα σκουπίδια και πού τα πάνε τώρα. Ο Δήμος Αρχές Ολυμπίας. Το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Και ο Δήμος Ανδρίτσενας, ακριβώς. Αυτοί πώς λύσανε το, έχουν λύσει το πρόβλημα ή
υπάρχει κάτι άλλο το οποίο αγνοούμε. Όχι, δεν το έχουν. Ο ίδιο ο δήμαρχος, ο κ. Μπαλιούκος, σε συνέντευξη που έδωσε σε μένα, ξεκαθάρισε, διαχώρισε τη θέση του από το Δήμο Πύργου και από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Προχωράει σε δικό του χώρο, έτσι, αδειοδοτεί σε δικό του χώρο. Μέχρι πλέον να βρεθούν όλα αυτά, πού πάνε τα σκουπίδια, στα ρέματα, στα πώς τα λένε, στα ποτάμια δίπλα. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας παραμένει στο άρμα του Δήμου Πύργου και οι δύο νομίζω ότι πλέον τα λίστια. Απλώς για να ολοκληρώσω στον κύριο. Η συζήτησή μας θα δώσει άλλη πρόταση και άλλη όψη. Θα μας απαντήσουν οι εφημερίδες αύριο. Πάντως για να ολοκληρώσω. Θα έχουν αυτή την. Πώς να το πω, είναι υπεύθυνοι να το κάνουν και περιμένουμε απάντηση. Όλοι περιμένουμε πολλές απαντήσεις. Την απάντησή μου στον κύριο Καραγκούνη, στον γιατρό. Πεδίον δόξης λαμπρό. Όποιος δεν μπορεί, δεν είναι κακό να πάει σπίτι του. Είναι απλά τα πράγματα. Όποιος δεν μπορεί, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι άνθρωποι να καταλάβουν ότι απέτυχαν. Είχαν να διαχειριστούν αυτό. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό. Δεν είναι κακό, δεν τον κατηγορείς σε κάτι. Τον κατηγορείς όταν εμένει στην ίδια θέση, η ίδια θέση είτε πολιτική είτε η ίδια θέση καρέκλας, ενώ ξέρει ότι πια δεν μπορεί να δώσει λύση. Το πρόβλημα τον έχει ξεπεράσει. Δεν είναι κακό. Δεν μπορεί όλοι να τα ξέρουν όλα. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτός όμως που θα πει μπορώ. Ας πούμε ότι φεύγουν. Πρέπει να λειτουργήσει άμεσα. Επί ποινή θανάτου. Μπορώ. Δηλαδή με ρήτρα ότι αν δεν τα καταφέρω ή φεύγω ή πληρώνω τόσα. Τι πιο ξεκάθαρο από το να λέει μία αντιπολίτευση ότι εάν πάτε τα σκουπίδια εκεί που σας προτείνουμε, διότι εμείς δεν έχουμε τη διοίκηση, αν την έχουμε τη διοίκηση θα πάμε εμείς. Ερχόμαστε και εμείς μαζί σας κατηγορούμενοι. Αυτό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις κατηγορούμενος στους πολίτες. Είναι αδιανόητο. Θα πας πρώτα εσύ για να πεις ότι προστατεύεις τους πολίτες. Κυρία Γαλαμαπούλου, κύριε Αντριόλα, κύριε Καραγκούνη, να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας απόψε. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συζήτηση, έτσι. Εδόθησαν και απαραίτητες συμβουλές για την προστασία των πολιτών του Πύργου. Υπήρξαν προτάσεις. Υπήρξαν και προτάσεις, εντάξει. Γιατί πλέον πρέπει, κάποτε λέγαμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, γιατί είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή. Τώρα πρέπει να λέμε, έτσι μας έκανα η Δημοτική Αρχή, να μάθουμε να ζούμε πλάι με τους ορούς των σκουπιδιών. Να μάθουμε να πεθαίνουμε με τους ορούς. Εντάξει. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Φραγκαντώνη, τον αντιδήμαρχο Καθαριώτος, ο οποίος έλαμψε για τις απουσίες του απόψε. Να τον ευχαριστήσουμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Γιατί ίσως αν ήταν, μπορεί να μην κάναμε και αυτή τη συζήτηση, την όμορφη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα και σε εσάς και σας ευχαριστούμε που είσαστε μέχρι και αυτή την ώρα μαζί μας.